Από Ξάνθη είμαστε, τρέχουμε 3 άτομα. Όλοι μαζί για το όνειρο λέμε. Έχουμε εδώ την πλούτα μας, είμαστε οργανωμένοι. Είμαστε από το σύλλογο Ξάνθη Runners, που είμαστε παντού όπως λέει και ο κολλητός μου εδώ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, 3 αθλητές τρέχουμε. Εντάξει, είναι μεγάλος αγώνας. Εμείς ήρθαμε εδώ να ζήσουμε όλο αυτό το όνειρο και ελπίζουμε να ξυπνήσουμε στο Λεωνίδα. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ για το 303ο Σπαρτάθλο. Θα παλέψουμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να φτάσω στο Λεωνίδα. Oh, this is a big deal for me. This will be the longest race I've ever run, and I'm excited to see how it goes. I'm looking forward to being out there and making it to Sparta. Fifth time. Have you reached to arriving in Sparta? Yeah, I arrived twice in Sparta. Twice. The 2013 and 2014. It's a beautiful race. I'm in love with this race. There are winners in Spartathlon, or is a winner everyone arriving in Sparta? Everyone who starts in this line is a winner. Just to be here, you are a winner. Να θυμίσουμε ότι είναι 303ος αγώνας, για 33 συνεχή χρόνια κάνουμε τον αγώνα. Φέτος περιμένουμε γύρω στους 375 αθλητές να είναι εδώ στην αφετηρία από 49 χώρες. Και το 379 και το 49 χώρες είναι καινούργιο ρεκόρ. Βέβαια αυτό μας γεμίζει με αρκετό άγχος, διότι είναι ένα πείραμα να ανεβάσουμε τον αριθμό των αθλητών στα 375, που ελπίζουμε να πάει καλά και να μην έχουμε πάλι προβλήματα. Έχουμε αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των Ελλήνων αθλητών. Έχουμε φτάσει φέτος τους 65 Έλληνες μέσα στους 379. Πιστεύουμε και εκείνοι να είναι ευχαριστημένοι, γιατί ζητάνε όλο και περισσότερη συμμετοχή στο Σπάρταθλο. Και επομένως νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Να δούμε και μέχρι το τέλος του αγώνα, όλα θα πάνε καλά, πολύ το ελπίζω. ...375 αθλητές και αθλήτρες από 48 χώρες είναι έτοιμοι για την εκκίνηση στο 303ο Σπάρταθλο. Τόσο αυτοί που έρχονται πρώτη φορά σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα, όσο και άλλοι που έχουν μεγάλη εμπειρία από αυτόν, είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν ξανά τις δυνάμεις τους και τις ψυχικές τους αντοχές για να φτάσουν μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, το 303ο Σπάρταθλον ξεκίνησε με δύο μεγάλα ρεκόρ. Ένα ρεκόρ συμμετοχών, αφού τελικά στην εκκίνηση ήταν 374 συνολικά αθλητές. Και ένα ρεκόρ χωρών που έχουν παρουσία στον αγώνα, καθώς αυτές έφτασαν τις 48. Κοντά μου έχω τον κύριο Νίκο Πεταλά, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Συνδέσμου Σπάρταθλον, που ήταν και ο άνθρωπος που υποδεχόταν με τη φωνή του τους αθλητές στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Γεια σας. Νίκο, πραγματικά μια τεράστια γιορτή του αθλητισμού το Σπάρταθλον, με πολύ μεγάλη διεθνή απήχηση που ολοένα και μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν όλα τα site που ασχολούνται με μεγάλες αποστάσεις και υπερμαραθωνίου στον κόσμο ανεβάζουν πια τα νέα που έχουν να κάνουν με αυτόν τον αγώνα. Ναι, πραγματικά.
Φανταστείτε ότι ξεκίνησε ο αγώνας με λιγότερες από 100 συμμετοχές στη δεκαετία του 1980 και έχουμε φτάσει πλέον να πλησιάζουμε τις 400 συμμετοχές, πράγμα το οποίο είναι κάπου και στα όρια του πόσους αθλητές μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος από άποψη τροφοδοσίας και φιλοξενίας. Να πούμε βέβαια ότι το Spartathlon ξεκίνησε χάρη σε μια ιδέα που είχε ένας Βρετανός μήναρχος της RAF, ο Τζον Φόντεν, ο οποίος είχε διαβάσει βέβαια στον Ηρόδοτο σχετικά με το κατόρθωμα του Θηδιππίδη και αναρωτιόταν αν ο σημερινός άνθρωπος θα μπορούσε να καλύψει τα 248 χιλιόμετρα της απόστασης ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη μέσα σε 2 μέρες. Και ο ίδιος μαζί με φίλους του ήρθε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 82 και κατέστρωσε τα σχέδια για τον πρώτο αγώνα. Ακριβώς έτσι είναι. Τερματίσανε 3 Άγγλοι αξιωματικοί της RAF εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά είχε μπει η ιδέα ήδη να δημιουργηθεί ένας καινούριος αγώνας υπεραποστάσεων στα βήματα του Φιδιππίδη. Οι Άγγλοι αποδείξανε ότι δεν ήταν φαντασία του Ηροδότου ότι μπορεί ένας δρομέας να ξεκινήσει από την Αθήνα και να φτάσει στη Σπάρτη την επόμενη μέρα. Και σε ανάμεινση αυτού του γεγονότος δημιουργήθηκε ο αγώνας Σπάρταθλο, με πρώτο ανοιχτό Σπάρταθλο όπως ονομάστηκε το 1983, ο οποίος φέτος είναι η 33η φορά που διοργανώνεται ως ανοιχτό Σπάρταθλο και έχουμε και μία φορά τη δοκιμαστική διαδρομή από τους Άγγλους, με τη βοήθεια των Ελλήνων βέβαια που τους κατατοπίσαν, τους καθοδηγήσαν το 1982. Εδώ το βλέπουμε τους αθλητές, πλησιάζουν προς το Θησίο και συνεχίζουν προς την Ιερά Οδό στη συνέχεια, όπου θα τους βγάλει έξω από την Αθήνα. Είναι ένα πολύ όμορφο πρωινό, με πολύ καλή θερμοκρασία, αυτό που ξεκινήσανε. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η μέρα θα αποδειχτεί πιο πολύ ζεστή από τα συνήθεια δεδομένα για την Αθήνα αυτή την εποχή. Στατιστικά η μέση θερμοκρασία, η μέση μέγιστη είναι 28 βαθμοί. Φέτος προς την Κόρινθο θα τους βγάλει περίπου 30, με υψηλό ποσοστό υγρασίας, το οποίο καταπονεί βέβαια τους αθλητές, γιατί δεν μπορούν με την εφίδρωση, με την εξάτμιση μάλλον του υδρότα, να ρίξουν τη θερμοκρασία τους όταν υπάρχει τόσο μεγάλη υγρασία. Οπότε το Σπάρταθλο δικαιολογεί τη φήμη του πάλι ως ένας σκληρός αγώνας και οι λόγοι που θεωρείται τόσο σκληρός αγώνας είναι καταρχάς τα όρια που έχουν οι αθλητές να περάσουν από κάθε σταθμό ελέγχου, από τους ενδιάμεσους μέχρι τον 75ο που είναι η Σπάρτη, όπου μπορεί να κοπεί ένας αθλητής γιατί δεν πέρασε μέσα στα όρια σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, και οι καιρικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο η ζέστη που συχνά βγάζει στην Ελλάδα στα τέλη του φθινοπόρου, είναι συνδυασμός πρωινής ζέστης, βραδινού κρύου όταν περνάνε το βουνό, βροχή συχνά, και όλα αυτά δοκιμάζουν έναν αθλητή ο οποίος είναι στον δρόμο για τόσες πολλές ώρες. Και αυτός ο Σεπτέμβρης νομίζω, από δική μου τουλάχιστον σκοπιά, ότι είναι ένας από τους πιο υγρούς που έχουμε ζήσει ποτέ την τελευταία 15ετία. Πραγματικά ήταν η εβδομάδα πριν το Σπάρταθλο, είχαμε πολύ βροχή στην Αθήνα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή τι καιρικές συνθήκες, ήταν ευμετάβλητος ο καιρός, δεν ξέραμε τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουν οι αθλητές. Να πω ότι εδώ βλέπουμε τον Σμπίνιου Μαλινόφσκι, αν μου επιτρέπετε, ένα βετεράνο του Σπαρτάθλου, τιμούμε αυτούς τους αθλητές. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής στον αγώνα μαζί με τον Γάλλο, Ο μεγαλύτερος άνδρας ακριβώς, 61 ετών. Σεγού Ζεράρ. Ακριβώς, έχει τερματίσει το Σπάρταθλον πολλές, έχει κάνει πολλούς συνεχόμενους τερματισμούς. Αν θυμάμαι σωστά αυτή τη στιγμή φέτος θα κάνει τον 11ο συνεχόμενο τερματισμό και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά, δεδομένου ότι το μέσο ποσοστό τερματισμού είναι 42% το χρόνο. Άρα για να φτάσει κάποιος να κάνει 11 συνεχόμενους, και όσοι ξέρουν λίγο από στατιστική, θα καταλάβουν ότι είναι πολύ μικρή η πιθανότητα για το μέσο αθλητή να το επιτύχει. Και εδώ τώρα βλέπουμε τον Ιάπωνα αθλητή, ο οποίος προηγείται στον αγώνα, ο οποίος έχει πάρει νωρίς, ας πούμε, το προβάδισμα. Βέβαια αυτά τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρόκειται για τον Χαγιάτο Κότσι, ο οποίος έχει 4 τερματισμούς στο Σπάρταθλο, δεν είναι πρωτάρης.
Πήρε νωρίς λοιπόν την πρωτοκαθεδρία, αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Συνήθως οι αθλητές που κερδίζουν στο τέλος ξεκινούν και προηγούνται, τουλάχιστον όσο έχω στην αντίληψή μου, από μετά την Κόρινθο μέχρι και προς το τέλος του αγώνα μετά το 200 χιλιόμετρο. Τώρα εδώ... Άλλος ένας Ιάπωνας, ο Κιόκο Ματσούο. Ακριβώς. Όπως πάντα αρκετές οι συμμετοχές από την Ιαπωνία, άλλωστε στη χώρα αυτή λατρεύουν τις μεγάλες αποστάσεις. Θυμόμαστε και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχαν για τον μαραθώνιο που είχε γίνει το 2004 στην Αθήνα. Είχαν έρθει μέσα ενημέρωση τότε από την Ιαπωνία 6 μήνες πριν και ρωτούσαν για το κλίμα στη διαδρομή. Ναι, ναι. Οι Ιάπωνες για πολλά χρόνια, να πούμε, ότι ήταν η χώρα με τις πιο πολλές συμμετοχές στο σπάρταθλον. Και για το λόγο αυτό και ιστορικά, ας πούμε, ενώ το σπάρταθλο δίνει μέχρι 25 συμμετοχές ανά χώρα, οι Ιάπωνες, οι Έλληνες και οι Γερμανοί εξαιρούνται, έχουν μεγαλύτερο πλαφόν στο όριο συμμετοχών. Οι Ιάπωνες φέτος είχαν 60. Φέτος όμως έγινε μια ανατροπή. Η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές ήταν η Ελλάδα. Ξεκινήσαν 63 Έλληνες για την ακρίβεια. Με συγχωρείτε, εδώ βλέπουμε με το 282 τον Χιούμπερτ Κάρλ. Είναι ο άνθρωπος με τους περισσότερους τερματισμούς στο σπάρταθλο, Γερμανός. Φέτος θα κάνει τον 19ο τερματισμό, το οποίο είναι το ρεκόρ του σπαρτάθλου. Είναι κάθε χρόνο δηλαδή σχεδόν στην Ελλάδα. Πρώτη φορά τερμάτισε το 1992. Και πάλι ο Σμπίνιου Μαλινόφς και άλλος ένας βετεράνος του σπαρτάθλου. Αυτοί οι αθλητές είναι εραστές του σπαρτάθλου, αν επιτρέπετε την έκφραση. Μας τιμούνε με την αγάπη τους, ενώ όχι εμάς ασπάρταθλο και την Ελλάδα γενικότερα. Και το σπάρταθλο τιμάει αυτούς τους αθλητές. Και να αναφέρω εδώ ότι βάσει δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπαρτάθλου, ενώ πλέον οι αιτήσεις για συμμετοχή είναι πολλές, κατά συνέπεια οι αθλητές μπαίνουν σε κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπαρτάθλου έχει το δικαίωμα να βάλει κάποιους αθλητές που θεωρεί ότι έχουν βοηθήσει, έχουν αναδείξει το Σπάρταθλο ή ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συμμετοχή τους, πέρα από την κλήρωση. Και μέσα αυτούς τους αθλητές ήταν όλοι αυτοί οι βετεράνοι, οι οποίοι είχαν από 10 τερματισμούς και πάνω. Είναι κάτι σαν την wild card που λέμε στο τένις, δηλαδή μια κάρτα ελεύθερης συμμετοχής που σου δίνει δικαίωμα να πάρεις μέρος στον αγώνα. Ακριβώς, γιατί αυτοί οι αθλητές ερχόντουσαν σε χρόνια που το σπάρταθλο δεν ήταν τόσο γνωστό όσο είναι τώρα και φυσικά θα ήταν ανάγωγο εκ μέρους μας να τους πούμε ότι τώρα ξέρετε κάτι, έχουμε πολλές συμμετοχές, θα μείνετε εκτός αγώνος. Άλλωστε με τις εντυπώσεις που είχαν από τον αγώνα και ακόμη και τις ταξιδιωτικές τους αναφορές, βοήθησαν πάρα πολύ να έρθουν κι άλλοι και να γίνει τόσο μεγάλο αυτό το αθλητικό ραντεβού. Εννοείται και με το ίντερνετ πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να διαφημιστεί ο αγώνας στο εξωτερικό. Αυτοί οι αθλητές πάντως και σε χρόνια πιο δύσκολα τον είχαν διαφημίσει. Είναι στολίδια για τον αγώνα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Και χαιρόμαστε πολύ που τους βλέπουμε και έχουμε προσωπική φιλία με αυτούς, τους περισσότερους δηλαδή. Τώρα πια είναι της μόδας και κάθε αθλητής να κάνει το δικό του race report, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Ανεβάζουν δηλαδή στο ίντερνετ εντυπώσεις από τον αγώνα, αλλά και κάποιοι φίλοι τους στο Twitter τους συμπαραστέκονται την ώρα που γίνεται το σπάρταθλον. Ακριβώς. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βέβαια ούτε τα ονειρευόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τους παρακολουθούν live. Οι αθλητές της Μεγάλης Βρετανίας έχουν ειδικό τσιπάκι που δείχνει με στίγμα GPS τους φίλους τους που ακριβώς βρίσκονται. Εντάξει, μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και αυτά έχουν συνήθως θετικά αποτελέσματα, κάποιες φορές και αρνητικά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να πάρουμε τα θετικά. Εδώ βλέπουμε την νεαρότερη αθλήτρια, την Ώρα Χονκάλα, στο Μέσον από τη Φινλανδία. Η Ώρα είναι μαθήτρια, επιτρέψτε μου να πω, του μεγάλου Φινλανδού δρομέα Σέπο Λεϊνόνεν, ο οποίος έχει για πολλά χρόνια το ρεκόρ τερματισμών με 15 τερματισμούς. Και εδώ ο Πιότρ Κουρίλο από την Πολωνία, ο οποίος έχει μείνει γνωστός στο ελληνικό κοινό από το ότι όποτε έρχεται στο σπάρταθλο για προπόνηση κατεβαίνει από την Πολωνία τρέχοντας με τα πόδια, κουβαλώντας πίσω του το αντίσκηνό του, ας πούμε ένα καροτσάκι αν το δει κανείς, όπου έχει μέσα τα προσωπικά του αντικείμενα, διανυκτερεύει στο δρόμο μέχρι που φτάνει στην Αθήνα. Έχει βγει και δεύτερος βέβαια. Έχει κάνει δηλαδή, έχει καταρχάς το ρεκόρ της καλύτερης πολωνικής επίδοσης, ο Πιότρ Κουρίλο. Είχε πάρει τη δεύτερη θέση μετά από τον πολύ μεγάλο Αμερικανό δρομέα, τον Σκοτ Τζούρεκ, το 2007, με επίδοση 24-29-41. Και έχει τερματίσει 4 φορές το σπάρταθλο. Εδώ βλέπουμε ένα αρκετά μεγαλύτερο γκρουπ.
Κάποιοι θέλουν στη διάρκεια του αγώνα να τρέχουν παρέα, τους δίνει αυτό ίσως περισσότερο κουράγιο. Κάποιοι άλλοι από την αρχή θα προσπαθήσουν ίσως να επιβάλλουν ένα δικό τους τέμπο, νομίζω. Ίσως και ο ίδιος δομέας σε ναι, λίγο μικρότερες αποστάσεις. πολύ πιο κάτω από αυτές τις αποστάσεις. Ναι, εγώ έχω τρέξει μέχρι 20 χιλιόμετρα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τις πνευματικές, ψυχικές, σωματικές μεταβολές που περνούν αυτοί οι αθλητές. Από τον πρώτο καιρό που παρακολούθησα το Σπάρταθλο, μου έκανε εντύπωση ότι έβλεπες αθλητές καταρακωμένους, οι οποίοι μπορούσαν να κοιμηθούν 5 λεπτά σε ένα σταθμό ελέγχου και να σηκωθούν αναζωογονημένοι και να συνεχίσουν. Ένας τέτοιος αγώνας υπεραπόστασης έχει πολύ μεγάλο πνευματικό και ψυχικό σκέλος, δηλαδή ο αθλητής να καταφέρει να επιβληθεί σε όλες αυτές τις φωνές που του λένε «σταμάτα πια, με έχεις εξουθενώσει». Αυτός είναι ο Τζόναθαν Στιλ από τη Μεγάλη Βρετανία, που έχει βέβαια τιμήσει και την πατρίδα του. Και ακριβώς πίσω με τον αριθμό 197 δεν προλάβαμε, είδαμε την πρώτη συμμετοχή με εθνικότητα Μαροκινή. Είναι ο Μοχάμετ Σαούτε, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ παρακάτω. Και πίσω βλέπουμε με την πορτοκαλί ενδυμασία τον Γιάν Άλμπερτ Λάντινγκ, έναν πολύ δυνατό Ολλανδό δρομέα, ο οποίος φέτος κατέβηκε με σκοπό να κερδίσει το Σπάρταθλο. Έχει βγει δεύτερος, έχει κάνει έναν τρομερό χρόνο, έχει το ρεκόρ ηλικιακής κατηγορίας άνδρες από 50 μέχρι 55 ετών. Ενώ εδώ είναι ο Έρικ Κλίφτον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί και οι Αμερικανοί στον αγώνα, Αμερικανοί και Αμερικανίδες, που μάλιστα μερικοί από αυτούς είχαν μεγαλύτερο στόχο της χρονιάς στο Σπάρταθλον και αυτό τα λέει όλα, ακόμη και σε σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υπεραποστάσεων. Ναι, ναι, φέτος είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό αιτήσεων από την Αμερική, δηλαδή ο αγώνας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής στην Αμερική και περιμένουμε μεγάλη αυξητική τάση στο μέλλον. Είχαμε και αρκετά μεγάλη αύξηση στους δρομείς από τη Μεγάλη Βρετανία και σε αυτό βοήθησε ότι στα όρια του Σπαρτάθλου, κάτι που έχει γίνει, μπήκαν οι αγώνες 100 μιλίων που είναι δημοφιλείς σε αυτές τις χώρες, βέβαια και αλλού. Και αυτό βοήθησε κάποιους Άγγλους και Αμερικάνους, οι οποίοι αλλιώς θα έπρεπε να τρέξουν έναν αγώνα μόνο για να μπουν στο Σπάρταθλο. Εδώ βλέπουμε και έναν από τους Λετωνούς αθλητές που έπαιρνε μέρος στον αγώνα. Συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο Βάλντις Νίλοφς από τη Λετωνία. Ακριβώς. Τερμάτισε πέρυσι σε καλό χρόνο, 26-57-32. Ένατος είχε βγει. Είναι πολύ δυνατός σε μικρότερες αποστάσεις ο Βάλντις. Είναι πολύ δυνατός στα 50 χιλιόμετρα. Έχει την καλύτερη επίδοση Λετωνού στο Σπάρταθλο. Και δίπλα βλέπουμε τον Βρετανό δρομέα, τον Λόσον, με το 162. Ο οποίος για πολύ μεγάλο μέρος της κούρσας θα είναι πρώτος. Από νωρίς έχει πάρει το προβάδισμα ο Λόσον. Αρκετές συμμετοχές και από τη Δανία. Ακριβώς. Όπου βέβαια οι αγώνες μεγάλων αποστάσεων, υπεραποστάσεων μάλλον, είναι όλο ένα και πιο δημοφιλής και κάποιοι από αυτούς τους αθλητές έχουν και προσωπικό προπονητή πια, κάτι που στα παλιότερα, τα πιο ερασιτεχνικά χρόνια ακουγόταν απίστευτο μάλλον. Ακριβώς. Δεξιά στην οθόνη τώρα χάθηκε, τώρα βλέπουμε τον Γιώργο Τομπάνο, Έλληνα αθλητή, ο οποίος έχει ήδη 4 τερματισμούς και δίπλα του έτρεχε ο Μάριος ο Φουρνάρης, ο οποίος είναι ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τερματισμούς. Εδώ βλέπουμε τον Μοχάμετ Σαούτε, στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Είναι ένας δρομέας από το Μαρόκο. Πρώτη φορά έχουμε συμμετοχή μαροκινής εθνικότητας. Μένει χρόνια στην Ελλάδα ο άνθρωπος. Τρέχει για τους γιατρούς χωρίς σύνορα και μένει στην Πάρο. Είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλη επίδοση στις 24 ώρες φέτος στο Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων της Αθήνας. Αλλά δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό μέχρι τελευταία στιγμή. Και πλέον πηγαίνει απλά για τον τερματισμό, ο οποίος δεν είναι λίγο πράγμα στο Σπάρταθλο, στην πρώτη σου χρονιά να πετύχει τερματισμό. Δεν έχουμε άλλο τερματισμό από το Μαρόκο. Και ο Κώστας Κοφίνης εδώ σε πρώτο πλάνο, άλλη μια ελληνική συμμετοχή. Πολλοί βέβαια και οι Έλληνες ξεπέρασαν, όπως είπαμε, τους 60 αθλητές. Ναι, ο Κώστας ο Κοφίνης, ο οποίος έχει δύο ήδη συνεχόμενους τερματισμούς, 2013-2014.
το τρέξιμο που γίνεται όλο ένα και πιο της μόδας. Υπάρχουν πια μέχρι και σελίδες μεγάλες καθημερινές εφημερίδες, ειδικά για τρέξιμο. Ο Γιώργος ο Κρυστάλης, άλλος ένας βετεράνος του Σπαρτάθλου, έχει 10 συνεχόμενους τερματισμούς. Ξεκίνησε το 2005 και μέχρι και τον προηγούμενο αγώνα του 2014 τερματίζει ασταμάτητα. Ναι, ακριβώς. Φέτος έχουμε λοιπόν έχουμε τις πιο πολλές συμμετοχές είναι οι Έλληνες και αυτό δείχνει και την ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα. Ίσως είναι και αποτέλεσμα της κρίσης αυτό βέβαια. Είναι ένα σπορ λιτό το τρέξιμο. Σουν Χο Τσόι με το 331 είναι η μόνη συμμετοχή από την Κορέα. Ο άνθρωπος είναι Αμερικάνος πολίτης, αλλά για να τιμήσει την καταγωγή του επέλεξε να τρέξει ως Κορεάτης. Και αυτό βοηθάει την Αμερικάνικη ομάδα, εφόσον έχουν 25 συμμετοχές και εφόσον θέλουν πολύ να έρθει στο Σπάρταθλο, άφησε μια θέση καινή επιπλέον για έναν Αμερικάνο. Άλλωστε είναι και η εποχή των προκλήσεων, η εποχή που ζούμε. Η λέξη challenge είναι αυτή που κυριαρχεί στους αγγλόφωνους. Ναι, ακριβώς. Και πραγματικά το να τρέξεις μια τόσο μεγάλη απόσταση είναι πρόκληση. Είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα, ακόμη και να ξεκινήσεις τον αγώνα χωρίς να τερματίσεις. Βεβαίως, εδώ είναι ο Χαγιάτο Κότσι, ο οποίος είπαμε είναι 46 ετών, έχει 4 τερματισμούς. Ο οποίος έχει μπει μπροστά από την αρχή του αγώνα. Ο καλύτερος του χρόνου είναι το 2013, 32 και 38 λεπτά. Οπότε είναι έκπληξη λίγο ότι έχει μπει τόσο μπροστά, αλλά όπως είπαμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Και εδώ είναι ο Μάρκος Στάλμαν, ο Αυστριακός, άλλος ένας βετεράνος. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Καρδιοχειρουργός, από όσο θυμάμαι. Καρδιοχειρουργός, ακριβώς. Είναι ένας δρομέας ο οποίος έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο Σπάρταθλο. Είναι επίτιμος δημότης Σπάρτης. Και τρέχει πλέον μόνο Σπάρταθλο. Δηλαδή δεν κατεβαίνει σε άλλους αγώνες. Κάθε χρόνο έρχεται στο Σπάρταθλο. 51 ετών. Έχει βγει πρώτος το 2003 και είναι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές στην πρώτη δεκάδα. Δεύτερος το 2002 και το 2004 και το 2008. Τρίτος το 2005, τέταρτος το 2012, πέμπτος το 2007 και το 2001 και το 97, έκτος το 2009, όγδος το 11 και το 6. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει ιστορία στο Σπάρταθλο, έχει 14 τερματισμούς. Πρώτη φορά τερμάτισε το 1996. Και εδώ είναι μια ιδιαίτερη συμμετοχή για μας, με το νούμερο 29, είναι ο Δούκας ο Τσιακίρης, είναι ο γιος του επίτιμου πρόεδρου πλέον του Σπαρτάθλου, για χρόνια πρόεδρου, του κ. Παναγιώτη Τσιακίρη, ο οποίος από εθελοντής, μόνο για το Σπάρταθλο ξεκίνησε το τρέξιμο, με σκοπό κάποια στιγμή στη ζωή του να το τρέξει, και αυτός ο στόχος έγινε φέτος πραγματικότητα. Βέβαια, όταν ένας αθλητής κατεβαίνει για πρώτη χρονιά, όπως είπες και εσύ, πρώτα απ' όλα κοιτάει, θα τερματίσω, κοιτάει να τερματίσει. Και αυτό ήταν και ο στόχος του, γιατί πολλοί αθλητές που είναι μεγάλα ονόματα, και ήρθαν στο Σπάρταθλο και το είδαν υπεροπτικά, επιτρέψαμε να πω, φάγανε τα μούτρα τους. Δηλαδή, η λίστα με τους αθληταράδες οι οποίοι κατεβήκανε και δεν πολλές φορές δεν μπόρεσαν να φτάσουν ούτε στην Πελοπόννησο. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλει σεβασμό το Σπάρταθλο, αυτή η απόσταση, αυτές οι συνθήκες. Και αν το δεις υπεροπτικά, μπορεί να φας τα μούτρα σου άσχημα. Γι' αυτό είναι μια καλή συμβουλή για τον αθλητή ο οποίος κατεβαίνει πρώτη φορά, να το δει με σεβασμό. Αυτά είναι λόγια άλλου που μεταφέρω. Και να προσπαθήσει να πάει για τον τερματισμό. Και εδώ ο Ζιλ Παλαρουέλο, άλλος ένας βετεράνος από τη Γαλλία αυτή τη φορά. Άλλος ένας, μια φοβερή μορφή του Σπαρτάθλου. Ο Ζιλ Παλαρουέλο είναι 52 ετών, έχει 13 συνεχόμενους τερματισμούς. Τερματίζει δηλαδή συνεχόμενα από το 2002 και είναι δεύτερος σε συνεχόμενους τερματισμούς. Έχει 13 συνεχόμενους, όπως είπα. Πρώτος είναι ο μεγάλος Ούγγρος δομέας, ο Άντρας Λόου, σε συνεχόμενους τερματισμούς. Και πρώτος συνολικά σε τερματισμούς είναι ο Χιούμπερτ Κάρλο, Γερμανός, που είπαμε στην αρχή. Νίκο, τα πιο κρίσιμα κομμάτια της διαδρομής ποια είναι? Είμαστε ακόμα στα πρώτα χιλιόμετρα. Είναι σχετικό λίγο αυτό. Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μέχρι την Κόρινθο έχει γρήγορα περάσματα, γρήγορα όρια και χτυπάει μετά τις 10 και πολύ έντονα η ζέστη. Αν καταφέρει κάποιος και φτάσει καλά στην Κόρινθο, που είναι το πρώτο τρίτο της διαδρομής, έχει βάλει μια καλή αρχή για να τερματίσει το Σπάρταθλο. Στη συνέχεια, πιάνει το βράδυ, εκεί η ψυχολογία αλλάζει, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι το πέρασμα του βουνού, στο οποίο μπορεί να βγάλει κρύο. Τώρα, αν σε έχει χτυπήσει, να σε έχουν χτυπήσει 32 βαθμοί και ήλιος, 31, 30 την ημέρα, και το βράδυ να κρυώνεις. Τέλος πάντων, και πάρα πολλές εγκαταλείψεις γίνονται σε ένα κομμάτι το οποίο είναι μετά το βουνό, από την Εστάνη θα έλεγα μέχρι την Τεγέα. Συνήθως όποιος περνάει την Τεγέα, όχι πάντα, αλλά συνήθως πλέον πάει για τερματισμό. Εδώ και πάλι ο Χαγιάτο Κότσι,
Ναι, ακριβώς. Συνεχίζει και προηγείται. Ο καθένας βέβαια βλέπετε έχει το δικό του στυλ. Το δικό του στυλ, τη δική του φιλοσοφία. Το δικό του στόχο στον αγώνα. Κάποιοι είναι πιο φορτωμένοι με τσαντάκια, με διάφορα πράγματα για να πίνουν συχνά υγρά, γιατί ο πρώτος του στόχος είναι να αποφύγουν την αφυδάτωση. Ακριβώς. Αλλά κάποιοι άλλοι θέλουν να είναι πάρα πολύ πιο ελεύθεροι με τα λιγότερα δυνατά πράγματα πάνω τους. Ακριβώς. Με το 281 αριστερά, τώρα χάνεται, βλέπουμε την Χάικε Μπέργκμαν από τη Γερμανία, 53 ετών. Έχει δύο συνεχόμενους τερματισμούς, το 2013 και το 2014. Βγήκε τρίτη γυναίκα το 2013. Η κυρία με τα μπλε. Και πίσω της με την άσπρη μπλούζα ο Αντρέι Νάνα, Αμερικανός δρομέας με καταγωγή από τη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι μια χώρα όπου δεν έχει ανάπτυξη το άθλημα των υπεραποστάσεων. Είναι ένας λοιπόν αθλητής με ρουμάνικη καταγωγή, Αμερικανός πολίτης. Αλλά παλιά είχε πολύ καλούς δομείς στα 10 χιλιόμετρα, όπως ήταν ο Φλωρόιου, ας πούμε. Ακριβώς. Ένα αστέρι στα παιδικά μου χρόνια. Ακριβώς. Αλλά τους πρώτων υπεραποστάσεων είναι άγνωστο. Και με το 322 είδαμε τον Χρήστο τον Μασούρα, 39 ετών. Έχει ένα τερματισμό το 2013. Πάει για το δεύτερο. Είναι σπαρτιά της αθλητής. Οπότε γι' αυτόν έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό η συμμετοχή. Ναι, και οι δημότες της Σπάρτης πάντα χαίρονται ιδιαίτερα να βλέπουν έναν συμπατριώτη τους να τερματίζει. Βλέπουμε και κουβεντούλα ανάμεσα στους δρομείς στα πρώτα χιλιόμετρα. Κάτι που ίσως σε εξαντλεί λιγάκι, αλλά κάποιοι το τολμούν. Είναι λογικό, εφόσον δεν επιτρέπεται η μουσική, και δεν επιτρέπεται η μουσική για λόγους ασφαλείας κυρίως, γιατί τρέχουν στο δρόμο που υπάρχει κίνηση των οχημάτων από την αντίθετη κατεύθυνση. Συγγνώμη, δίπλα στο Μασούρα βλέπουμε την Κιώτο Ματσού από την Ιαπωνία. Είναι 58 ετών, τρέχει πρώτη φορά στο σπάρταθλο. Ο Στέργιος ο Αναστασιάδης. Από τους καλύτερους Έλληνες δρομείς 44 ετών, σε μεγάλες αποστάσεις. 7 τερματισμούς. Πρώτη φορά το 2005 τερμάτισε. Έχει καλύτερο χρόνο το 2013, 27 ώρες 44 λεπτά. Είχε βγει δέκατο το 2010 και το 2013. Ήταν ο νικητής του ευχίδιου άθλητο το 2013. Και είναι ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε το 2010, το 2012 και το 2013. Και μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτόν τον αγώνα, είναι ο τέταρτος ταχύτερος Έλληνας στην ιστορία του σπαρτάθλου. Ο Γιάννης ο Παπακώστας στο μέσον, 44 ετών, έχει ένα τερματισμό το 2013. Ο Λόσον με το Λετωνό δρομέα. Για το Λόσον να πούμε μερικά πράγματα. Ο Ντάν Λόσον λοιπόν κατεβαίνει πρώτη φορά στο σπάρταθλο, είναι 42 ετών. Έχει μια από τις κορυφαίες παγκοσμίως επιδόσεις το 24ωρο την τελευταία διετία. Το 2015, φέτος δηλαδή, βγήκε πρώτος, κέρδισε δηλαδή, το Grand Union Canal Race. Είναι ένας αγώνας 145 μιλίων στην Αγγλία, ένας σημαντικός αγώνας υπεραπόστασης. Αρκετά κοντά στην απόσταση του σπαρτάθλου που είναι 153 μίλια. Στο 24ωρο το 2014 σκόραρε περίπου 243 χιλιόμετρα. Είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής. Δεν περιμέναμε ότι θα πάει τόσο καλά όσο πήγε, γιατί υπήρχαν και άλλοι πολύ δυνατοί αθλητές. Χωρίς να τον υποτιμούμε είναι αυτό. Από το 2011 και μετά έχει αρχίσει βέβαια να φαίνεται στην πατρίδα του. Με αφορμή ένα event στο Brighton άρχισαν να μιλούν για αυτό οι Βρετανοί ειδικοί. Σατόσι Γιάννου από την Ιαπωνία βλέπαμε και πάλι ο Λόσον, ο οποίος ήταν πρώτος στον αγώνα για πάρα πολλή ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τον ξεπέρασε και ο νικητής του αγώνα, ο Φλόριαν Ρόις, μετά το 200 χιλιόμετρο, μες τη νύχτα. Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Λόσον φέτος. Έχει αλλάξει και το lifestyle του για χάρη των υπεραποστάσεων, δηλαδή έχει αγοράσει ένα μεγάλο φορτηγό, στο οποίο ζει μαζί με τη φίλη του και τα παιδιά τους, ακριβώς για να μπορεί να προπονείται, να μετακινείται διαρκώς και να προπονείται καλύτερα. Είδαμε τον Κριστιάν Τιλμή, δεν τον πρόλαβα, θα ξαναναφερθώ σε αυτόν.
Και δεξιά με το νούμερο 2 βλέπουμε τον Παναγιώτη Μαστροπαίρο, 46 ετών. Έχει ξαναπροσπαθήσει το σπάρταθλο. Φέτος έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής και είναι η χρονιά του όπου θα καταφέρει να αγγίξει το άγαλμα τη Λεωνίδα δίνοντας ιδιαίτερη χαρά και ήταν ένα συγκινητικό τραυματισμό για μας που τον γνωρίζουμε. Και πίσω με το νούμερο 21 βλέπουμε τον Κουτσιούκο, Γιώργος Κουτσιούκος, 56 ετών. Είναι μπροστά αυτή τη στιγμή με την γαλανόλευκη φορεσιά, μόλις φαίνεται. Έχει 3 τερματισμούς στο σπάρταθλο. Πρώτη φορά τερμάτισε το 2010. Το 2011 ήταν ένα πολύ καλό χρόνο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από 50 ετών, 29 ώρες 07 και ήταν πρώτος Έλληνας. Και αυτός από τα πολύ γνώριμα πρόσωπα τα τελευταία χρόνια, ο Κουτσιούκος. Και με το 24 άλλος ένας Έλληνας αθλητής εδώ, Ιωάννης Ρεϊζής, πρώτη του φορά στο σπάρταθλο, 44 ετών. Και πίσω με το νούμερο 9 βλέπουμε μια παρουσία γνωστή στον ελληνικό δρομικό χώρο, την Άντζελα Τιντερζή. Πέρσι προσπάθησε να τερματίσει πρώτη φορά το σπάρταθλο, δεν τα κατάφερε. Φέτος είναι η δεύτερη της προσπάθεια. Είναι η νικήτρια στις γυναίκες του Ευχή Διοάθλου το 2015 και του αγώνα Νεμαία Ολυμπία το 2014 πάλι στις γυναίκες. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν όλο ένα και περισσότεροι αγώνες στην Πελοπόννησο. Και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας τρόπος να αναδείξει κάθε περιοχή τις ομορφιές της και έχουμε πολλές όμορφες περιοχές. Μπορούν να γίνουν άπειροι αγώνες στην Ελλάδα. Ένα γκρουπ Ιαπώνων αθλητών μπροστά, γιατί πάνε παρέα. Αριστερά εδώ βλέπουμε τον Καγιάμα με το 61 ήταν. Ο Τετσούο Κίσο βλέπουμε εδώ με το 47, ένας αθλητής πολύ δυνατός, έχει 4 συνεχόμενους τερματισμούς στο σπάρταθλο. Και ο Γιούτζι Σακάι με το 69. Ακριβώς. Ο Τετσούο Κίσο έχει τερματίσει στη δεύτερη θέση του 2012 με το μεγάλο καύσωνα, 7η θέση το 11, 1η θέση το 2010, καλύτερος χρόνος 26 ώρες και 36 λεπτά. Λεόνι Βάντενχακ είναι μια Ολλανδέζα αθλήτρια, πολύ δυνατή, ήρθε φέτος με σκοπό να διεκδικήσει τη νίκη. Προπονήθηκε μαζί με τον Γιάν Άλμπερτ Λάντινγκ. Ήταν δεύτερη γυναίκα του 2012 με το μεγάλο καύσωνα. Με το 172 ο Μάικελ Γουάρντιαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είδαμε πριν. Ένας αθλητής με πολύ μεγάλο όνομα σε αγώνες μικρότερους από 50 χιλιόμετρα, 50 μίλια, 100 μίλια, 100 χιλιόμετρα, αυτές είναι οι αποστάσεις του, 41 ετών, και ο οποίος έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο στα 50 χιλιόμετρα του 2014, 3 ώρες και 6 λεπτά, και παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα σε διάδρομο, 2 ώρες 59-47, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή. Δεν τα κατάφερε φέτος, γιατί υπέφερε από ένα τρομερό σύγκαμα. Πάλι ο Γιάν Άλμπερτ Λάντινγκ. Αν νιώθεις το δέρμα σου να καίγεται, που είναι κάτι συνηθισμένο, κυρίως αυτούς που τρέχουν αποστάσεις από μαραθώνιο και πάνω, ναι, τις πρώτες φορές, τι μπορείς να κάνεις? Χρησιμοποιείς λιπαντικό, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, αν την πατήσεις και συγκαείς, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να αντέξεις τόσα πολλά χιλιόμετρα συγκαμένος, είτε στη βουβονική περιοχή, είτε στις μασχάλες, είτε έχω δει αθλητές να τρέχουν με το στήθος τους να έχει ματώσει από την τριβή. Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Γι' αυτό και τελευταία επιμένουν πάρα πολύ στο να επιλέγουν ρούχα που να τους πηγαίνουν, ας το πούμε έτσι, δηλαδή που να μην είναι σκληρά για το συγκεκριμένο δέρμα που έχουν. Ναι, βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο είναι σοφό σε κάθε αγωναδρόμο, αλλά ειδικά σε τέτοιους, να ξεκινήσεις με κάτι που το έχεις δοκιμάσει. Δηλαδή, μην πας πρώτη φορά με κάτι καινούριο στον εξοπλισμό σου. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες όπου ήταν καταστροφή αυτό το πράγμα. Και διαβάζοντας τα race reports που έστειλαν μετά στο διαδίκτυο, έβλεπα ότι κάποιοι αλλάζουν παπούτσια στη διάρκεια του αγώνα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, όχι κάποιοι. Νομίζω οι περισσότεροι, θα έλεγα. Ένα παπούτσι το οποίο ξέρουμε ότι τα αθλητικά παπούτσια είναι, υποτίθεται οι κατασκευαστές λένε ότι είναι για περίπου 500 χιλιόμετρα. Λοιπόν, στο σπάρταθλο ήδη έχουν κάνει
τη μισή τους ζωή άμα τα φορέσεις για όλο το σπάρταθλο. Ήδη τα έχουν φορέσει πριν να τα δοκιμάσουν. Είναι καλό να βάλεις ένα παπούτσι που δεν είναι τόσο πατημένο, που εν πάση περιπτώσει θα σε ακουμπάει σε άλλες περιοχές, θα είναι στεγνό, δεν θα είναι υδρωμένο. Εδώ ξανά ο Λετωνός και ο Λόουσον. Ο Λόουσον ο οποίος στις ελεύθερες του ώρες, όταν δηλαδή δεν τρέχει σε αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο, ασχολείται με δραστηριότητες κυρίως για νέα παιδιά, για να τα πείσει να βγουν στη φύση, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και αυτό του δίνει κάποια έσοδα. Είναι ένας αθλητής που μας έκανε εντύπωση σε όλους τους τομείς και στην επίδοσή του. Όταν βλέπεις έναν αθλητή που τρέχει πρώτη φορά στο σπάρταθλο να ξεκινάει έτσι, λες τον κακομοίρη δεν ξέρει τι τον περιμένει και θα ταυτίσει κάποια στιγμή. Δεν ήταν ο Λόουσον από αυτούς. Και μάλιστα αυτό το οποίο προβλήθηκε και μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η αντίδρασή του όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ προηγούνταν για πολλές ώρες τον αγώνα, τον προσπέρασε ο Γερμανός δρομέας που νίξε τελικά και τον αγώνα του 2015, ο Φλόριαν Ρόις, πολύ δυνατός αθλητής, ο οποίος είχε δυνάμεις πλέον να τραβήξει δυνατά για τη Σπάρτη. Ο Λόουσον υποτικά του έδωσε το χέρι και κάτι του είπε, προφανώς καλή τύχη ή κάτι τέτοιο. Ανταπάντησε με ένα thank you, ευχαριστώ, ο Φλόριαν. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που κατάφερε και την έγραψε η κάμερα των παιδιών της Greece in Action που κάνανε και την ιντερνετική μετάδοση. Το σπάρταθλο έχει πάρα πολύ ωραίες τέτοιες μικρές στιγμές που τις ζούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, ασχολούμαστε με τον νικητή φυσικά, είναι ένας αγώνας δρόμου με χρονόμετρο, ασχολούμαστε με την επίδοση, αλλά το σπάρταθλο έχει γίνει γνωστό από άλλες στιγμές του, από τον υποτισμό, από την αλληλεγγύη των αθλητών μεταξύ τους. Είπαμε βέβαια, εννοείται ότι είναι ένας αγώνας στον οποίο ο αθλητής ο οποίος τερματίζει, όταν έχει ένα 42% μέσο όρο τερματισμών, είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι, να το πούμε εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε ήρωας. Η Αμαλία η Ματθαίου, η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε σπάρταθλο, η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε το σπάρταθλο. Καταπληκτική πέρυσι. Μια με πολλές διακρίσεις σε αγώνες στην Ελλάδα. Να πω μερικά πράγματα, αν μου επιτρέπετε, για τον Λάντινγκ, τον οποίο τον είδαμε τώρα πριν λίγο να περνάει, στον οποίο βέβαια ο αγώνας δεν πήγε έτσι όπως τα περίμενε. Ο Γιάν Άλμπερτ Λάντινγκ λοιπόν είναι 57 ετών. Αυτό είναι το τρίτο σπάρταθλο που συμμετέχει, πρώτη φορά τερμάτισε το 9. Το 10 έκανε έναν απίστευτο χρόνο για την ηλικία του, 23 ώρες 31 λεπτά και 22, είναι από τους καλύτερους χρόνους στην ιστορία του αγώνα. Βγήκε δεύτερος εκείνη τη χρονιά. Το 9 στον πρώτο του αγώνα είχε βγει πέμπτος. Φέτος κέρδισε το Ultra Balaton με ρεκόρ. Δεν μπορώ να συγκρίνω το Ultra Balaton με τις προηγούμενες χρονιές γιατί αυξήσανε λίγο την απόστασή του. Τέλος πάντων, έκανε ρεκόρ ρυθμού. Πήγε πιο γρήγορα από όλους τους αθλητές στην ιστορία του. Για άνθρωπο 57 ετών, αυτά είναι τρομερά πράγματα. Είναι έμπνευση δηλαδή να τον βλέπεις. Έχει όνειρο να κερδίσει το σπάρταθλο. Αγαπάει πολύ τη μικρή του την κορούλα η οποία του το ζήτησε. Φέτος ήρθε λοιπόν με σκοπό να κερδίσει. Πιστεύουμε ότι έχει τη δυνατότητα. Ήταν σε πολύ καλή χρονιά. Τελικά δεν του βγήκε ο αγώνας όπως ήθελε και θα εγκαταλείψει κάποια στιγμή. Με το νούμερο 175 ο Άρη Μούσταλα, Φινλανδός δρομέας, βετεράνος κι αυτός, με πολλούς τερματισμούς. Να πούμε μερικά πράγματα για τον Άρη Μούσταλα. Είναι 61 ετών, έχει τερματίσει 11 φορές. Έχει κάνει καλύτερο χρόνο το 2029, ώρες 12 λεπτά και 45. Βγήκε το 2000 έγινε αυτό και βγήκε ένατος, και βγήκε δέκατος το 1999. Είναι μαθητής κι αυτός και υπάρχουν πολλοί σε αυτή την κατηγορία του πολύ μεγάλου Φινλανδού, του Σέπολε Ινόνεν, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται στο σπάρταθλο. Γράφτηκε σαν βοηθός του Μούσταλα φέτος, αλλά βοηθάει τους πάντες. Όποιον του ζητήσει τη βοήθεια του θα τη δώσει. Και αριστερά με το 223 ο Όλιβερ Λόι ο Γερμανός, άλλη μια φιγούρα του σπαρτάθλου, χαρακτηριστική εν πάση περιπτώσει, τον βλέπουμε δηλαδή αρκετά χρόνια. Ο Όλιβερ Λόι είναι 41 ετών, έχει κάνει 5 τερματισμούς, πρώτος το 2007, έχει βγει έκτος το 2013, 7ος το 2014, 8ος το 2010, 10ος το 2011 και έχει κάνει καλύτερο χρόνο πέρσι, 26 και 44. Πέρσι ήταν μια χρονιά καλή από άψη καιρικών συνθήκων και πολλοί αθλητές κάναν το προσωπικό τους ρεκόρ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι δυνατός και αγαπάει το σπάρταθλο. Έρχεται και ξανάρχεται. Ο Ντέιβιντ Κρούψκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις πέρασε. Είναι από μια παρέα δρομέων της Φλόριδας. Και με το 211 ο Εμμανουήλ Χατζηγεωργιάδης έχει δύο συνεχόμενους τερματισμούς, το 13 και το 14. Πίσω με το νούμερο 8 βλέπουμε τον Νίκο τον Πετρόπουλο, πρώτη φορά στο σπάρταθλο.
Είναι νικητής του δρόμου 100 χιλιόμετρων του Πανελληνίου του 2014 και του Adventure Run της Ροδόπης στα 100 μίλια το 2013. Θα βγει πρώτος Έλληνας φέτος. Και άλλη μια μεγάλη συμμετοχή το 2.86 δεξιά με το κόκκινο που μόλις πέρασε. Είναι ο Kim Hansen, ο Δανός, ο οποίος θα πάρει την τρίτη θέση στον φετινό αγώνα. Ο οποίος είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλη επίδοση στις 24 ώρες. Είχε χρόνια στο μυαλό του το σπάρταθλο και αποφάσισε φέτος να το τρέξει, να το δοκιμάσει. Εδώ και πάλι ο Λόουσον. Και ο Κούριλο δίπλα του. Ναι, ο Πολωνός. Ο Ιβάν Κουντίν. Εντάξει, δεν έχουμε τι να πούμε για τον Κουντίν. Είναι ο βασιλιάς του σπαρτάθλου τα τελευταία χρόνια. Αρκετές φορές νικητής ο Ιταλός. Ναι, ένας από τους. Αλλά είχε περάσει κάποιους τραυματισμούς. Ακριβώς. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια που τον άφησαν λίγο πίσω. Ακριβώς. Ο Ιβάν Κουντίν, 40 ετών, έχει τρέξει 5 φορές το σπάρταθλο. Πρώτη φορά το 2009. Το κέρδισε το 2010, το 2011 και το 2014. Βγήκε τρίτος το 2013, τερματίζοντας με το φίλο του, το Tom Stu, το Γερμανό, και αυτός παλιός νικητής, του 2012 δηλαδή. Ο Κουντίν βγήκε 7ος το 2009. Έχει κάνει έναν απίστευτο χρόνο, πέρσι τον καλύτερό του, 22 ώρες και 29. Είναι ο τρίτος ταχύτερος σπαρταθλητής στην ιστορία. Για 9 λεπτά δεν είναι δεύτερος. Πρώτος είναι φυσικά ο Γιάννης Οκούρος με το απίστευτο 20-25. Δεύτερος είναι ο Σκοτ Τζούρεκ. Μιλάμε για τους ταχύτερους αθλητές στην ιστορία του σπαρτάθλου. Δεύτερος είναι ο Σκοτ Τζούρεκ, ο Αμερικάνος. Τρίτος έρχεται ο Ιβάν Κουντίν. Για 9 λεπτά είναι πίσω από τον Σκοτ Τζούρεκ. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής και ένα πολύ καλό παιδί. Μας κάνει εντύπωση ότι σε όλες τις φωτογραφίες είναι χαμογελαστός από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη. Είναι ένα παιδί που ποτέ δεν παραβλέπει να σταματήσει στους σταθμούς των εθελοντών, να τους ευχαριστήσει. Βέβαια, καμιά φορά περνάει χωρίς να σταματήσει για να κάνει τον χρόνο που θέλει, αλλά πάντα θα πει ένα ευχαριστώ, θα χαιρετήσει. Είναι από το Φριούλι ο Κουντίν, τη Βόρεια Ιταλία, από ένα χωριό που λέγεται Κόντρο Ήπο. Και οι Ιταλοί τον αποκαλούν συχνά βασιλιά της Σπάρτης, εξαιτίας βέβαια των επιτυχιών που έχει στο σπάρταθλον. Έχει τρέξει και στην κινέζικη Ταϊπέη, σε αγώνα σε πίστα 24 ωρών, για να δώσει και το παράδειγμα εκεί σε φοιτητές και φοιτήτριες του τοπικού πανεπιστημίου, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει σε μια τέτοια δοκιμασία. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο παρελθόν στις 24 ώρες, νικητής στα 100 χιλιόμετρα στον αγώνα Extreme του Ρίμινη, αθλητής της Εθνικής Ιταλίας στον υπερμαραθώνιο, αλλά είχε προβλήματα ειδικά στη δεξιά γάμπα του τα προηγούμενα χρόνια που τον άφησαν λίγο πίσω. Ακριβώς. Το βιογραφικό του έχει πάρα πολλές νίκες του Κουντίν. Άμα αρχίσουμε δεν θα σταματάμε. Απλά να πω ότι σκόραρε το 2013 266,7 χιλιόμετρα στο 24ωρο της Ταϊπέη. Μια τρομερή επίδοση στις 24 ώρες. Το 2014 σκόραρε 255,5 χιλιόμετρα. Φέτος το 24ωρο δεν πήγε καλά για τα δικά του δεδομένα. Και αποκαλύφθηκε ότι υποφέρει από ένα τραυματισμό. Για πολύ καιρό έλεγε ότι δεν ξέρει αν θα κατέβει στο φετινό σπάρταθλο. Τελικά τον είδαμε να έρχεται. Αναρωτηθήκαμε, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ξέρει κάτι και μας το κρύβει. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Adventure δήλωσε ότι έρχεται, θα είναι ένας από τους τελευταίους του αγώνες υπεραποστάσεων το σπάρταθλο. Είναι ένας αγώνας που τον αγαπάει πολύ και που τον έχει τιμήσει τον Ιβάν Κουντίν βέβαια. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Και ότι πλέον λόγω των υποχρεώσεων που έχει με την οικογένειά του ήρθε η ώρα να αρχίσει να βλέπει, ας πούμε, ένα τέλος στην καριέρα του ως αθλητή υπεραποστάσεων, τουλάχιστον που πάει ανταγωνιστικού αθλητή υπεραποστάσεων, και επέλεξε το σπάρταθλο σε ένα από τους τελευταίους αγώνες. Μάλιστα είπε μια μεγάλη κουβέντα, λέει ελπίζω φέτος να τερματίσω εντός ορίου, και για έναν αθλητή που έχει κάνει 22 ώρες και 20 πέρυσι, μας ακούγεται λίγο δύσκολο να παλέψει να τερματίσει εντός 36 ωρών. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τραγικά όσο μας τα έλεγε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Τερμάτισε όπως πάντα αρκετά ψηλά, απλά και κάποια στιγμή προς την περιοχή της Λυδικίας ήταν και πρώτος μαζί με τον Λόσον, στήθος-στήθος που λέμε. Αλλά ήταν η χρονιά όντως που το βλέπω ότι δεν μπορούσε να κυνηγήσει ίσως την πρώτη θέση. Πάντα λέει ότι πρέπει να έχει συνείδηση του τι πας να κάνεις πριν από ένα μεγάλο αγώνα.
Πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου και μόνο σταδιακά μπορείς να φτάσεις πιο ψηλά και γι' αυτό είναι πάντα πάρα πολύ ταπεινός ο Κουντίν. Ακριβώς. Είναι ένας αθλητής ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν έχει δείξει αλαζονία. Είναι ένα καλό παιδί, όπως είπα. Και είναι και σημαντικό να σκεφτούμε ότι φέτος, παρά το ότι ήξερε ότι δεν πάει για πρωτιά και άλλη χρονιά, ήρθε να τρέξει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ποια είναι η αξία στο σπάρταθλο. Να πω ότι και ένας άλλος παλιός νικητής, ο Ρούνε Λάρσον, ο Σουηδός, μεγάλος δρομέας. Μιλάμε για τα παλιά χρόνια του Σπαρτάθλου, ο οποίος είχε πάρει πρωτιές. Κάποια στιγμή κατέβηκε και ήταν από τους τελευταίους και του είπε ένας αθλητής: «Αχ, εσύ που ήσουν πρώτος τώρα, θα σου φαίνεται άσχημο που είσαι από τους τελευταίους», ας πούμε. Και ο Λάρσον είπε: «Μα τι λες τώρα, εγώ είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας». Αυτά είναι από τα μικρά περιστατικά που έχουν σημαδέψει το Σπάρταθλο και που του δίνουν ένα διαφορετικό τόνο σε σχέση με άλλους αγώνες. Γιατί πολλοί αθλητές αναρωτιούνται: «Μα τι έχει πια αυτό το Σπάρταθλο». Σαν όμορφη διαδρομή δεν είναι η ομορφότερη. Υπάρχουν και άλλοι αγώνες με ιστορία πίσω τους. Τι διάολο τρέχει με το Σπάρταθλο και έρχονται όλοι και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Και η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, ότι έχουν περάσει κάποιοι άνθρωποι που με το ήθος τους και με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον αγώνα τον έχουν σημαδέψει. Είναι όμως και η έγκλη της ιστορίας που είναι μοναδική, νομίζω. Όλοι οι άλλοι αγώνες είναι απλά αγώνες του σήμερα. Αυτός ο αγώνας έχει μια τεράστια ιστορία που κουβαλάει από το παρελθόν. Ένα μύθο. Και ο άνθρωπος πάντα θέλει να φτάσει αυτό το μύθο και προσωπικά και εκείνος. Εδώ και πάλι ένα πέρασμα από τα σχετικά πρώτα χιλιόμετρα του αγώνα. Ναι. Τα χαμόγελα βλέπετε πάρα πολύ πλατιά. Δεν υπάρχει ακόμα κούραση. Ακριβώς. Τραβάνε προς την Κόρινθο οι αθλητές να ολοκληρώσουν το πρώτο σκέλος του αγώνα. Το νούμερο 18 είδαμε και έναν άλλον Έλληνα αθλητή, τον Εμμανουήλ τον Ψαραδάκη, 54 ετών, πέρυσι τερμάτισε το πρώτο του Σπάρταθλο. Και εδώ ο Αντζέλ Παλαρουέλο, γιος του μεγάλου Γάλλου Ζιλ Παλαρουέλο, ο πιτσιρικάς που είδαμε να περνάει. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος για μερικούς μήνες που έχει τερματίσει το Σπάρταθλο, όταν τερμάτισε την πρώτη του φορά. Με την κίτρινη μπλούζα μια γνωστή φιγουρά του ελληνικού δρομικού χώρου, ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ή Τεμονάεκ όπως είναι πιο γνωστός. Με το νούμερο 4 μπροστά βλέπουμε τον Γιάννη τον Κουρκουρίκη, ο οποίος πέρσι τερμάτισε πρώτη φορά, έκανε 29 ώρες 45 λεπτά και βγήκε πρώτος Έλληνας. Είναι ο νικητής του Virgin Forest Ultra Trail στη Ροδόπιτα 100 μίλια του 2013 και του Ροδόπιτ Challenge 50 μίλια φέτος του 2015. Ο Κουρκουρίκης στη δεκαετία του 90 ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής σκοπιλασίας, όχι απλά μέλος των εθνικών ομάδων, αλλά ένας αθλητής με διακρίσεις σε βαλκανικούς, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, από τα Γιάννητσά αυτό το παιδί έχει ξεκινήσει και μου έκανε εντύπωση όταν πέρσι ο κύριος Παναγιώτης Ιακύρης μου έλεγε ότι ο Κουρκουρίκης τρέχει τώρα υπεραποστάσεις, γιατί εγώ τον ήξερα ως κοπηλάτη. Ναι, ο Γιάννης ο Κουρκουρίκης πέρσι μετά τον αγώνα είχε έναν ιδιαίτερα ενθουσιώδη χαρούμενο τερματισμό, δήλωσε όμως ότι αυτό είναι, εντάξει, έτσι το Σπάρταθλο. Τέλος δεν είναι, ας πούμε, για μένα. Φέτος το ξανατρέχει. Αυτό συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, μετά την καταπώνηση του αγώνα, οι αθλητές λένε τώρα αυτό εντάξει, το κάναμε, δεν είναι για ξανά. Αλλά μετά αλλάζουν γνώμη και κάποιοι αλλάζουν γνώμη για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Βλέπουμε πολλοί αθλητές πλέον έχουν αρχίσει και εκδίνονται. Πλέον έχει αρχίσει και ο ήλιος χτυπάει. Κάποιοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Κινδυνεύουν βέβαια με έγκαυμα. Γιατί μερικές από τις σύγχρονες μπλούζες έχουν και προστασία για τις ακτίνες του ήλιου. Είναι πιο προηγμένες τεχνολογικά ίσως. Ναι. Βέβαια, όπως και να έχει, το να μην φοράς τίποτα σε κάνει να νιώσεις μεγαλύτερη δροσιά. Με το 206 ο Ντρέι Βέλιτσκα από την Τσεχία, 32 ετών, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Το νούμερο 60 πίσω του, ο Τσουγιώση Νακασίμα, 35 ετών και αυτός πρώτη φορά στο Σπάρταθλο.
Πίσω από τους δυο τους βλέπουμε τον παλιό νικητή, τον Πορτογάλο, τον Ζωάο Ολιβέιρα, και βλέπουμε εδώ μια πολύ ωραία σκηνή, τα παιδάκια τα οποία περιμένουν να κάνουν το high five στους αθλητές, το οποίο είναι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Εδώ ακόμα δεν έχουμε βγει φυσικά από τον αστικό ιστό της Αττικής, αλλά σε μικρά χωριά που είναι μετά στην Πελοπόννησο είναι το γεγονός της χρονιάς. Βλέπουμε αθλητές και ηλικιωμένους να ξενυχτάνε και να περιμένουν να δουν αυτούς τους τρελούς που περνάνε από το χωριό τους, έχουν ξεκινήσει από την Αθήνα και κατευθυνόμενοι για τη Σπάρτη. Παραδοσιακά και τα δημοτικά σχολεία έβγαιναν στην Ελευσίνα πριν τον αρχαιολογικό χώρο επίσης να καλωσορίσουν στην περιοχή τους αθλητές. Και αυτό τιμάει και τους δασκάλους τους, οι οποίοι πηγαίνουν τα παιδιά να δουν τους αθλητές και να τους υποστηρίξουν. Και αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που μένουν στους αθλητές και τα αναφέρουν στα race reports. Αλλά και για τα παιδάκια είναι... Χαρούκα Οχντάτσι εδώ με το 63, άλλη μια κοπέλα από την Ιαπωνία, σχετικά νέα όπως είδαμε. Με το 109 εδώ μπροστά βλέπουμε την Νόρα Χονκάλα, λοιπόν, 23 ετών, έχει τερματίσει πρώτη φορά πέρυσι. Και τερματίζοντας πέρσι ήταν η νεότερη τερματίσας γυναίκα στην ιστορία του Σπαρτάθλου και με αυτόν τον τρόπο σημείωσε και το ρεκόρ γυναικών κάτω των 23. Με το 35, 34, 37, εφόσον δεν είχε ξανατερματίσει γυναίκα κάτω των 23. Φέτος μπαίνει σε άλλη κατηγορία, είναι στα 23 της πλέον, αλλά και πάλι είναι νεότερη συμμετέχουσα γυναίκα. Είναι και πολύ σπάνιο βέβαια να τρέξει 248 χιλιόμετρα γυναίκα σε τόσο μικρή ηλικία. Είναι βεβαίως δύσκολο, γιατί όλοι λένε ότι καθώς οριμάζεις μπορείς να κάνεις καλύτερα μεγάλες αποστάσεις. Βέβαια. Μα έχουμε ένα μόνο τερματισμό από αυτή την ηλικιακή κατηγορία σε τόσα χρόνια αγώνα. Εδώ πράγματι ο ήλιος αρχίζει να χτυπάει περισσότερο τους αθλητές και τις αθλήτριες εδώ. Ναι. Ναι, είπαμε ότι φέτος συναντήσανε ζέστη αθλητές. Όχι υπερβολική όπως άλλες χρονιές όπως το 12, αλλά είχε ζέστη. Εδώ να πούμε ότι έχουμε βγει πλέον από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Δεν είναι το καλύτερο κομμάτι της διαδρομής για τους αθλητές. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι είναι όταν βγουν στην παραλιακή. Με το 366 πίσω βλέπουμε τον Μάρτιν Κόρντομπα, μια ιδιαίτερα αγαπητή μορφή σε εμάς τους εθελοντές. Ένας αθλητής από την Αργεντινή, ο οποίος είναι αγαπητός σε όλους πιστεύω. Τερμάτισε, αν δεν κάνω λάθος, την τρίτη του χρονιά. Ήρθε 2 χρονιές από την Αργεντινή παλεύοντας και δεν τα κατάφερε. Πέρσι τερμάτισε πάλι δεύτερη φορά, φέτος συμμετέχει για τρίτη χρονιά. Και ο Γιοσιχίτο Σονούντα από την Ιαπωνία με το 75. Και ο Κουρκουρίκης ήταν πίσω του με το 4. Αριστερά βλέπουμε τον Στου Τόμς, ήταν ο νικητής το 2012, τη χρονιά του Μεγάλου Καύσωνα. Ο Στου Τόμς, ο οποίος φέτος πανηγύρισε τον 5ο συνεχόμενο του τερματισμό. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει επίσης το Σπάρταθλο πολύ. Τη χρονιά λοιπόν του 2012 μας έπεσε τέλη Σεπτεμβρίου μια θερμοκρασία υψηλή για την εποχή και είχαμε τα χαμηλότερα ποσοστά τερματισμών, 23%, είπαμε ότι το Σπάρταθλο έχει μέσο όρο 42%. Όταν η χρονιά είναι καλή από καιρικές συνθήκες όπως πέρσι τερμάτισε το 59%, δηλαδή ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που είχαμε. Είχαμε και το 97% παρόμοιο ποσοστό υψηλών τερματισμών. Άλλες χρονιές που οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, εδώ δεν κάνω λάθος, είμαστε στην Ελευσίνα, πάλι τα παιδιά περιμένουν. Αυτό που έλεγα, ότι πάντα εκεί έχουμε τεράστια συμμετοχή των σχολείων στο πέρασμα των αθλητών των υπεραποστάσεων, ναι, των αθλητών του Σπαρτάθλου. Είμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, ένα ιερό σημείο. Έλεγα λοιπόν ότι το αντίθετα το 12 με το Μεγάλο Καύσωνα τερμάτισε 23%, δηλαδή περίπου ένα στους 4 αθλητές. Είχαμε και άλλες χρονιές με τόσο χαμηλά ποσοστά τερματισμού, όπως ήταν το 1991 για παράδειγμα, το 1987 Καύσωνας, πάλι 23% τερματισμών είχαμε εκείνες τις χρονιές. Η Λευσίνα βέβαια που
στην αρχαία Ελλάδα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την λατρεία της Δήμητρας. Και εδώ... Ναι, με το 2.69 ξανά... ο Μάικλ Μπραντ, ο Γερμανός, μουσικός αν δεν κάνω λάθος είναι στο επάγγελμα, είναι 60 ετών, είναι ένας βετεράνος και αυτός, έχει τερματίσει 9 φορές στο Σπάρταθλο, πρώτη φορά το 1998. Και εδώ και άλλα high fives. Και ο Βίκινγκ εδώ, τον βλέπουμε τώρα να περνάει όπως τον λέμε, είναι η μοναδική συμμετοχή της Νορβηγίας, είναι μορφή με τις μουστάκες του και την κοτσίδα του πίσω, μας θυμίζει Βίκινγκ πολεμιστή του Μεσαίωνα και τον φωνάζουμε έτσι. Η Ιαπωνέζα εδώ, η Τσισάτο Κέιρα. Τσισάτο Κέιρα, 53 ετών, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Πίσω της με το 150 από την Ταϊβάν, ο Σιχ Βέι Τσεν, 40 ετών, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Τα σφουγγάρια και η μπανάνα είδαμε από έναν από τους Ιταλούς αθλητές. Είχε την τιμητική της. Ο Μοχάμεντ, ο δρομέας μαροκινής εθνικότητας, περνάει. Και εδώ ξανά στην Ελευσίνα το πέρασμα. Βλέπουμε τα χαμόγελα των αθλητών, πόσο ευχάριστο τους είναι παρά την κόπωσή τους. Ψυχολογικά πρέπει να τους τονώνει αφάνταστα αυτό. Πολλοί έχουν και τα δικά τους πράγματα βέβαια και αυτά είναι που ψάχνουν τώρα. Ναι, και δικιά αθλητές... τους στροφή, Και όχι μόνο, οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αφήσουν τα λεγόμενα drop bags σε κουτιά τα οποία γράφουν απ' έξω ποιο σταθμό θα πάνε. Οπότε ένας αθλητής μπορεί να σημειώσει ότι θα πάρω τα πράγματά μου από το σταθμό ξέρω εγώ, 22, από το σταθμό 52 κλπ. Πολλοί συχνά είναι τόσο κουρασμένοι που δεν το θυμούνται και οι εθελοντές εκεί καλούνται να έχουν μια λίστα και να βλέπουν ότι ο αθλητής έχει πράγματα. Μέσα στα πράγματά τους μπορεί να έχουν παπούτσια καινούρια, κάλτσες καθαρές, το συμπληρωματάκι διατροφής, οτιδήποτε νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθήσει, γυαλιά, αδιάβροχο, φακό πριν το βουνό. Και εδώ κάποια πλάνα από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Έναν από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που ενώνει το Σπάρταθλο και το Σπάρταθλο για τους αθλητές εκτός από αγώνας δρόμου και εκτός από μια εμπειρία να βρεθούν ξανά με φίλους τους είναι και μια περίγηση σε μερικούς από τους σημαντικότερους τόπους της Ελλάδας με αρχαιολογική άποψη, από αρχαιολογική άποψη το λέω. Να πούμε ότι πολλοί από αυτούς που έρχονται μένουν και στην Ελλάδα για διακοπές. Βεβαίως. Τους μαθαίνει η ελληνική ιστορία το Σπάρταθλο. Και είναι φυσικά μια ιδιαιτερότητα του αγώνα του Σπαρτάθλου αυτή που δεν μπορεί να την αντιγράψει άλλος αγώνας. Θα έλεγα ότι δίνει νόημα στο δρομέα ότι ακολουθεί τα χνάρια του Φιδιππίδη, ενός ημεροδρόμου ο οποίος στάλθηκε να ζητήσει βοήθεια από τη Σπάρτη, με τη γνώση ότι η πατρίδα του κινδυνεύει με ολική καταστροφή, με αφανισμό. Και συνεπώς ο δρόμος αυτός που έκανε αυτή η υπεραπόσταση ήταν μια στρατιωτική αποστολή, είχε κάποιο νόημα να τα καταφέρει. Και αυτό δίνει νόημα και στους αθλητές, πιστεύω, που το τρέχουν, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, σαν έναν αγώνα δρόμου που μπαίνεις και τρέχεις μια κυκλική διαδρομή, ας πούμε, 24ωρου, έτσι πας να δεις πόσο μπορείς να τρέξεις. Αλλά δεν υπάρχει κάποια κρυμμένη ιστορία με ένα στόχο πίσω της. Πάνε πια για λουτρόπυργο και νέα πέραμο, από όσο καταλαβαίνω από τα πλάνα οι αθλητές. Ακριβώς. Όντως ήταν ο λουτρόπυργος εδώ. Πίσω, νομίζω. Πολύ σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι στον αγώνα αυτόν που παρακολουθούμε του 2015 θα τερματίσει ο πρώτος άνδρας δρομέας από το Hong Kong. Είχαμε μόνο μια γυναίκα πέρυσι.
Ο πρώτος δρομέας από το Μαρόκο, ο Μοχάμεντ Σαούτε, που τον είδαμε πριν και τον παρουσίασα. Ο πρώτος δρομέας από το Ιράν, υπήρχε και άλλος δρομέας Ιρανός στην καταγωγή, ο μεγάλος James Άρη, ο οποίος έχει κερδίσει και τον αγώνα, ο οποίος όμως τον έχει κερδίσει αρκετές χρονιές, δεκαετία του 90, ο οποίος όμως είχε τρέξει ως Άγγλος, έμενε στην Αγγλία. Θα τερματίσει φέτος ο πρώτος δρομέας από τη Νότιο Αφρική και ο πρώτος δρομέας από το Πουέρτο Ρίκο. Μεγάλες πρωτιές λοιπόν για πολλές χώρες σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, και είχαμε και αρκετά εθνικά ρεκόρ φέτος, δηλαδή κάποιοι αθλητές κάνανε ρεκόρ σπαρτάθλη για τη χώρα τους. Εδώ ένας Βέλγος, ο Στίβεν Βαν Μόλεκοτ με το 97. Να πω λίγο για το θέμα του ψηλού επίπεδου ανταγωνιστικών αθλητών που υπήρχαν φέτος. Το Σπάρταθλο διοργανώνεται για 33η φορά και κατά συνέπεια πλέον ο σύνδεσμος, καταρχάς να πω ότι έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να μην αλλάξει όσο γίνεται το παραμικρό. Δηλαδή, ακόμα και τα checkpoint όταν τα κουνάνε 10 μέτρα ή 20 γιατί υπάρχουν έργα, και αυτό δηλαδή θεωρείται, ας πούμε, ότι ήταν σημαντικό που έγινε, ότι ήταν κάποια σοβαρή αλλαγή. Κατά συνέπεια, υπάρχουν καταγεγραμμένοι χρόνοι αθλητών όπως είναι ο Γιάννης Οκούρος, αθλητών κορυφαίων στο παγκόσμιο στερέωμα, ο Κουντίν, ο Τζούρεκ κλπ. Και οι αθλητές λοιπόν που έρχονται έξω συγκρίνουν το τι κάνανε στη διαδρομή αυτή με αυτούς τους χρόνους. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο τόσο ανταγωνιστικοί αθλητές να κατεβαίνουν σε έναν αγώνα point to point, το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα σε άλλους αγώνες. Δηλαδή, ο αθλητής ο οποίος είναι στην κορυφαία του κατάσταση των υπεραποστάσεων θα μπει σε έναν flat αγώνα 24 ωρών να δει τι κάνω στο 24ωρο, όσο δυνατόν μεγαλύτερη επίδοση. Στο σπάρταθλο όμως τον ενδιαφέρει να μπει, να κάνει έναν αγώνα point to point 246 περίπου χιλιόμετρων, γιατί έχει να δει, να συγκρίνει, εκτός των άλλων, να συγκρίνει και το χρόνο του με τους χρόνους πολύ σπουδαίων αθλητών από τη χώρα του πιθανά. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι, ας πούμε, λένε, ο χρόνος του Τζούρεκ, ας πούμε, στο σπάρταθλο ήταν τόσο, για παράδειγμα. Γίνεται δηλαδή ένας αγώνας, θα το πω λίγο αγγλικά, standardized, τη διαδρομή του, επί τόσα χρόνια, και κατά συνέπεια τα στατιστικά του πλέον είναι σημαντικά στις υπεραποστάσεις. Δεν συμβαίνει με άλλον αγώνα point to point αυτό. Είδατε, καθώς οι αθλητές βγαίνουν σε κάποια σημεία προς τον Κορινθιακό, πόσο μαγικό είναι το τοπίο. Πραγματικά είναι μαγικό, αλλά εδώ στον Κορινθιακό πετύχανε και τη μεγαλύτερη ζέστη της ημέρας, περίπου 30 βαθμούς, με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας. Η θάλασσα, μου έλεγε ένας αθλητής, ήταν ακίνητη τελείως και τροχόταν να πάει να βουτήξει μέσα. Και έτσι μέχρι την Κόρινθο υπάρχουν αρκετές εγκαταλείψεις, περίπου 20% ήταν φέτος οι εγκαταλείψεις, δηλαδή ένας στους 5 σταμάτησε πριν την Κόρινθο. Η Κόρινθο είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος του αγώνα, το checkpoint 22 ή Ελλάς Καν, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, επειδή είναι έξω από το εργοστάσιο της Ελλάς Καν που δίνει και το χώρο του πάρκινγκ για να στηθεί το checkpoint. Είναι το 1/3 της διαδρομής και το πιο γρήγορο από άποψη ορίων που του ζητάει ο αγώνας να κάνουν για να φτάσουν έγκυρα στην Κόρινθο. Μετά από εκεί πέρα η ζέστη συνεχίζεται βέβαια. Δεν τελειώνει γιατί η Κόρινθος κλείνει 4,5 ώρα. Αν θυμάμαι καλά, 4,5 ώρα οι αθλητές δεν περνάνε 4,5, οι περισσότεροι περνάνε γύρω στις. Ο μεγάλος όγκος 2 με 3. Ο Λόσον εδώ γυμνός έχει επιλέξει, τον βοηθάει πιο πολύ προφανώς. Πίσω βλέπουμε οχήματα υποστήριξη με τις σημαίες τους. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την Κόρινθο συνεχίζεται η ζέστη συνήθως μέχρι να πάει περίπου 7, αυτή την εποχή έχει αρκετή ζέστη. Δεν την γλιτώνει τη ζέστη λοιπόν και μετά. Αλλά φέτος μετά την Κόρινθο άρχισε να συννεφιάζει. Η συννεφιά η οποία άρεσε στους αθλητές βέβαια, αλλά δυστυχώς το παράκανε το βράδυ, ξέσπασε η μεγάλη καταιγίδα. Ναι, ήταν από τις πρώτες βροχές του Σεπτέμβρη, πρώτες μεγάλες βροχές. Ακριβώς. Είδαμε και το Λεωνίδα Ξανθόπουλο με το 275. Από τις πολλές ελληνικές συμμετοχές στον αγώνα. Η πρώτη έχει ώρα που πέρασα. Kai Horsing από τη Γερμανία, έχει τερματίσει μια φορά το 2010, 49 ετών,
το ωραίο τοπίο κοντά στην κακιά σκάλα. Εδώ ξαναπηγαίνουμε στο μπροστινό τμήμα της κούρσας με τον Λάντινγκ πάλι, ο οποίος πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Και με το 207 είναι ο Μπράιαν Πέντερσεν από τη Δανία. Δίπλα του με το 104 πάλι από τη Δανία, ο Γιον Χόρνμπεχ Κρίστενσεν. Έχει τερματίσει μια φορά πέρυσι το 2014. Είναι ένα γκρουπ με Δανούς εδώ. Ναι, είναι και συνηθισμένο το φαινόμενο για να μπορούν και να μιλάνε οι αθλητές μεταξύ τους. Ο Νίλοβς. Σε ένα λίγο ανηφορικό κομμάτι που μερικούς τους έχει κουράσει. Πλησιάζει άλλο ένα σταθμό ελέγχου. Checkpoint όπως τα λέμε. Να είναι το checkpoint από το οποίο είχε περάσει νωρίτερα και ο Βρετανός, Lawson. Εδώ λοιπόν οι αθλητές παίρνουν κάποια υγρά που είναι απαραίτητο, ηλεκτρολίτες, δηλαδή ενώ... Ο Λόουσον πάντως είχε προτιμήσει μόνο νερό σε αυτόν τον σταθμό. Ναι, χρειάζονται ηλεκτρολίτες οι αθλητές γιατί με την εφίδρωση, άμα πάνε να πίνουν μόνο νερό, μπορεί να πάθουν να έχουν άσχημα ξεμπερδέματα. Αλάτι καλούνται οι εθελοντές να έχουν. Βέβαια, οι αθλητές έχουν και ειδικά χάπια για να τους δίνουν μεταλλικά στοιχεία κλπ. Και σε κάποιους σταθμούς μεγάλους υπάρχει και τροφοδοσία με γεύματα, μικρογεύματα, τα οποία δηλαδή μιλάμε για ριζότο, μιλάμε για μακαρόνια. Η πρώτη ερώτηση που κάνει κάποιος όταν μαθαίνει για το Σπάρταθλο, ότι υπάρχει αγώνας Αθήνα-Σπάρτη, είναι χωρίς να κοιμούνται. Είναι η πρώτη ερώτηση που ακούμε συνήθως. Ναι. Η απάντηση είναι ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Φτάνουν να φτάσουν στη Σπάρτη σε 36 ώρες και φυσικά περνώντας από τους σταθμούς στο χρόνο που επιτρέπεται. Υπάρχει, Νίκος, κάποιος που να τολμήσει να κοιμηθεί έστω και μισή ώρα? Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει βέβαια. Βέβαια, και όπως είπα. Στο κομμάτι του βουνού κυρίως, κάπου εκεί που πέφτει νύχτα. Τη νύχτα, βέβαια. Τη νύχτα. Μπορεί, έχω δει, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα πρώτα μου χρόνια που παρακολούθησα το Σπάρτα. Θέλω ένα αθλητής ο οποίος τον βλέπεις και λες αυτός δεν συνεχίζει, να πέσει να κοιμηθεί 5 λεπτά ή 10 ή 15. Σου λέει ξύπναμε σε 15 λεπτά όταν είσαι πλήρωμα στο σταθμό εθελοντής. Και μετά να συνεχίσει και να πηγαίνει λες και δεν έγινε τίποτα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι κοιμούνται χωρίς να κοιμούνται και η δεύτερη ερώτηση είναι χωρίς να τρώνε. Όχι, φυσικά και τρώνε, δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο αγώνα. Εδώ θα κάψουν αθλητές χιλιάδες θερμίδες μέχρι να φτάσουν στη Σπάρτη. Θα χάσουν ένα ποσοστό του σωματικού του βάρους. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πώς θα διαχειριστεί το θέμα της τροφοδοσίας και το θέμα της νύστας. Και τι θα φάνε, διάβαζα το race report ενός από τους Έλληνες αθλητές του Μπάκα, αν θυμάμαι καλά. Του Βαγγέλη του Μπάκα, ναι. Και έλεγε ο ίδιος ότι δεν έκανε πολύ καλή επιλογή φαγητού και αυτό του κόστησε. Ναι, βεβαίως. Κοίταξε να δεις εδώ, αν σε πιάσει το στομάχι σου, γιατί δεν έκανες καλή επιλογή του πόσο έφαγες, πού το έφαγες κλπ. Και σε συνδυασμό με τη ζέστη. Δεν μπορείς να τερματίσεις την κούρσα. Δηλαδή, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν πάει για χιλιόμετρα ολόκληρα κάνοντας εμετούς. Αυτό σε αφυδατώνει, αυτό σε καθυστερεί. Πόσο μπορείς, αν αυτό δεν σταματήσει και δεν φύγει, μάλλον δεν πας για να τερματίσεις. Πέρασε από την κάμερα και ο Τετσούο Κίζο από την Ιαπωνία με το 47, πολύ γνωστός αθλητής και τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει καλές παρουσίες. Mm-hmm. Για τον Βαγγέλη, τον Μπάκα που είπαμε πριν και οι άλλους αθλητές Έλληνες που είδαμε, είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων χρόνων που συνέβηκε ότι οι αθλητές βουνίσιοι, όπως τους λένε, δηλαδή αθλητές ορεινών αγώνων, αποφασίσαν να κατέβουν και να δοκιμάσουν το Σπάρταθλο. Και πιστεύω ότι αυτό έγινε γιατί το Σπάρταθλο έχει τόσο μεγάλο όνομα και. Έκαναν trail running, ας πούμε. Ακριβώς. Πιο πολύ. Είναι λίγο λογικό αυτοί οι αθλητές να σου λένε ότι θέλουν να κάνουν και αυτόν τον αγώνα από άσφαλτο, το Σπάρταθλο, αν όχι άλλον. Και με πολύ καλά αποτελέσματα κιόλας. Και ο Νίκος ο Πετρόπουλος που είδαμε στην αρχή θα τερματίσει πρώτος Έλληνας φέτος. Είναι ορεινός αθλητής. Κατάγονται πολλοί από αυτούς και από ορεινές περιοχές. Ναι, ναι, συμβαίνει βέβαια. Ο Βαγγέλης ο Μπάκας είναι από την Καλαμάτα, είναι και αυτός από την ευρύτερη περιοχή. Πολλά παιδιά από αυτά ασχολούνται και με την ορειβασία λόγω της... από την ορειβασία και το ορεινό τρέξιμο πλέον έχουν γίνει δύο αθλήματα που είναι πολύ κοντινά. Δηλαδή κάνουν ορειβασία και ορεινή πεζοπορία για να δυναμώσουν στο βουνό. Ναι, άλλωστε
Πρόσφατα παρουσιάσαμε μια εκπομπή όπου ένας από τους καλύτερους δρομής υψομέτρου στην Ελβετία ήταν ο οδηγός βουνού. Ναι. Με τον Βαγγέλη τον Μπάκα ήμουν με τον αδελφό του στο σχολείο Ριβασίας κατά σύμπτωση που είχαμε εκπαιδευτεί τον Παναγιώτη τον Κοτρονάρο, ο οποίος είναι παλιός πρωταθλητής ο Κοτρονάρος. Ο Κοτρονάρος έχει δοκιμάσει βασικά οτιδήποτε αφορά την υπεραντοχή, είτε είναι να ανέβει στο Everest, είτε είναι να κολυμπήσει χιλιόμετρα ολόκληρα, είτε να τερματίσει το Σπάρταθλο. Ήταν τα χρόνια τα δύσκολα για τους Έλληνες τότε, εποχή Κοτρονάρου, 97 κλπ. Όπου ήταν εποχές, μην κοιτάμε τώρα που κατεβαίνουν 63 Έλληνες και θα τερματίσουν οι 30 από αυτούς. Υπήρχαν χρόνια όπου δεν υπήρχε Έλληνας συμμετέχοντας ή Έλληνας τερματίσαντας. Μετά τον Κούρο δεν υπήρχε κάποιος άμεσος συνεχιστής. Ο Κούρος ήταν ένα φαινόμενο εκείνη. Δεν ήταν δηλαδή ένας αθλητής μέσα σε ένα ευρύτερο δρομικό κίνημα. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος στάθηκε αυτόνομος. Ένα φαινόμενο, ένας εξωγήινος εντός εισαγωγικών αθλητής. Οι χρόνοι του δεν ξέρω στο Σπάρταθλο αν θα καταφέρει και πότε θα το δούμε αυτό. Να τους πλησιάσει έστω κάποιος. Μιλάμε ότι ο δεύτερος και ο τρίτος αθλητής έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, ο Σκοτ Τζούρεκ και ο Ιβάν Κουντίν από τους χρόνους του Κούρου. Ο Κούρος, ο οποίος αν δεις και τον εξοπλισμό που έτρεχε το 83, το 84, το 90, ήταν αστίζοντας την ημέρα δεδομένα. Ο Κούρος έχει τη φιλοσοφία να φοράει ό,τι πιο παλιό και χρησιμοποιημένο στους αγώνες του. Έχουμε λοιπόν μια ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα και έχουμε φέτος τη μεγαλύτερη ομάδα να είναι η ελληνική, το οποίο αυτό είναι μια μεγάλη. Αν το έλεγε σε κάποιον αθλητή όπως το Μάριο το Φουρνάρι που έτρεχε μόνος του κάποιες χρονιές, δεκαετία 90, θα το πίστευε ότι θα συμβεί αυτό. Και που ήταν κάποια χρονιά νομίζω και ο μόνος τερματίσας από την Ελλάδα. Ναι, και στο Ολυμπιακό κίνημα πάντως υπάρχουν και σπορ που καλλιεργούν περισσότερο πια την αντοχή. Υπάρχει το τρίαθλο που επίσης έχει την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή να κερδίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Και βέβαια όταν ασχοληθείς με κάποια τέτοια σπορ, σιγά σιγά θέλεις να κάνεις και το βήμα παραπάνω, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα βήμα μοναδικό στη ζωή σου. Η Ούλρικε Στρίντνικ με το 202, 54 ετών, μια γυναίκα με δυνατή παρουσία στη χώρα της, έχει βγει πρώτη γυναίκα σε αρκετούς αγώνες. Με το 97 βλέπουμε τον Στίβεν Βαν Μολεκότ από το Βέλγιο, πρώτη του φορά στο Σπάρταθλο. Την ώρα τη Χονκάλα πίσω με το 109. Είναι ακόμα απλά να πριν φτάσουν βέβαια οι αθλητές στον Ισθμό. Ναι, βλέπουμε τη θάλασσα πόσο σαγηνευτική είναι, ναι, όταν τρέχει κάτω από τον ήλιο. Πραγματικά σχεδόν άπνοια. Μια ομάδα με δύο Ιάπωνες αθλητές μπροστά. Μπροστά με το 82 είναι ο Σινιχίρο Τανάκα, 53 ετών, με δύο τερματισμούς στο Σπάρταθλο. Είναι και ο Κουρκουρίκης εδώ. Ναι, ακριβώς. Κοντά. Έχει περάσει τώρα μπροστά με το νούμερο 4. Ριότσι Χίρα, 50 ετών, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Βλέπουμε ότι αυτός είναι τυλιγμένος, προστατευμένος από τον ήλιο καλά. Ο Αργύρης ο Παθανασόπουλος, ο αθλητής με το νούμερο 17 μπροστά, είναι Έλληνας, μένει στη Μεγάλη Βρετανία, 43 ετών, πρώτη χρονιά στο Σπάρταθλο, είναι ένας δυνατός αθλητής. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει πολύ μεγάλο κίνημα για δρόμους αντοχής και σιγά σιγά μπαίνουν και στις υπεραποστάσεις. Τα κολέγια εκεί είναι που σου βάζουν πρώτα το μικρόβιο του κλασικού αθλητισμού, με πολλούς αγώνες.
Βλέπουμε πίσω τον Ιάπωνα αθλητή, ο οποίος φοράει μάσκα. Αυτό συνηθίζεται πάρα πολύ στην πατρίδα του. Ναι. Με το νούμερο 58 μπροστά, 54 ετών, Ιαπωνέζος, το Σιφούμι Νακαγκάουα. Πρώτη χρονιά στο Σπάρταθλο κι αυτός. Με την κορούλα του δίπλα, η οποία είναι ο ηρωάς της, βλέπουμε από τον τρόπο που τον κοιτάει. Και το βράδυ στην Τουρκία την είδαμε να του λέει πολύ γλυκά: μπαμπά, νομίζω θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Νομίζω θα είσαι ο νικητής. Και έχει τυπώσει και μια μπλούζα που γράφει για το Σπάρταθλο. Αυτή η μπλούζα που φοράει η κοπελίτσα είναι η μπλούζα που τυπώσε όλη η Βρετανική ομάδα. Είναι μια από τις πιο οργανωμένες ομάδες οι Βρετανοί. Έχουν κάνει ένα group στο Facebook και συνεννοούνται και έχουν βρει σπόνσορες και τους τυπώνουν μπλουζάκια κλπ. Και μια αρκετά αγαπημένη ομάδα δείχνει. Εδώ ο Κέντζι Τακάδα. Άλλη μια συμμετοχή από την Ιαπωνία. Ναι. Έχει κάνει δύο τερματισμούς. Πρώτη φορά το 2005 και δεύτερη το 2010. Κάποιοι βέβαια τα λένε με τους δικούς τους και στο κινητό. Ναι. Ίσως πρέπει να τους ενημερώσουν τώρα σε ποιο σταθμό θέλουν να συναντηθούν. Κάποιοι παίρνουν και ευχές με μηνύματα. Είναι ένα είδος συντροφιάς. Εδώ βλέπουμε τον Τάπιτα, ο οποίος καταγράφει το χρόνο των αθλητών σε κάποιους σταθμούς και με τον τρόπο αυτό στο site του Σπαρτάθλου μπαίνουν οι συγγενείς τους και παρακολουθούν περίπου τα περάσματα του αθλητή ή οι φίλοι τους. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει και στους 75 σταθμούς. Είναι δύσκολο, καταρχάς γιατί είναι δρόμος που παίρνουν αυτοκίνητα. Λάντινγκ και κούριλο. Αλλά χρόνο με το χρόνο τους αυξάνουμε τους τάπητες. Και έτσι υπάρχει όλο και πιο συχνή ενημέρωση για το πού βρίσκεται ή ποιο ήταν το τελευταίο πέρασμα του αθλητή που ενδιαφέρει κάποιον. Βέβαια, φέτος το Σπάρταθλο είχε μεγάλη κάλυψη, πέρα από την Nova που το καλύπτει αρκετά χρόνια, και την Adventure με την διαδικτυακή πλατφόρμα που μετέδιδε ειδήσεις και φωτογραφίες. Είχαμε και τη live διαδικτυακή μετάδοση, live streaming από την Greece in Action. Άρα λοιπόν αυτό βέβαια βοηθάει το Σπάρταθλο να γίνει ακόμα πιο γνωστό και δημοφιλές. Δηλαδή φέτος το παρακολουθήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι ιντερνετικά από όλο τον κόσμο. Ο Τζοά Ολιβέιρα, ο νικητής του 2013, Πορτογάλος, ο μόνος Πορτογάλος που έχει κερδίσει το Σπάρταθλο, με τον αριθμό 371. Το Ρούνερ Μπράντεκ από την Τσεχία, ένας ακόμα αθλητής. Η Τσεχία με ένα αρκετά σημαντικό γκρουπ αθλητών στον αγώνα. Ναι. Είναι και αυτός ένας αθλητής με πολύ μεγάλη επίδοση φέτος στις 24 ώρες. 241 χιλιόμετρα στο 24ωρο. Στο Τωρίνο το 2015. 41 ετών, πρώτη του φορά στο Σπάρταθλο. Και βλέπεις τους διαφορετικούς σωματότυπους των αθλητών. Βλέπεις μια μικροκαμωμένη Ιαπωνεζούλα, βλέπεις εδώ έναν. Όπως ήταν το Μόικο, πεδαρά μπρατσωμένο. Βλέπεις τον Μαστροπέρο, ο οποίος φοράει νούμερο παπούτσι 50. Βλέπεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, συνήθως υπήρχε η εντύπωση, το στερεότυπο ότι πρέπει να είναι τελείως στεγνοί οι αθλητές που θα κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Αλλά τελευταία και στο τριάθλο και σε υπερμαραθωνίους, ναι, έχω δει αθλητές πιο ομοιώδης πλέον, με πολύ πιο αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα, πιο βαρύς, που μπαίνουν ακόμα και μέσα στα μετάλλια. Βεβαίως. Υπάρχουν και αθλητές με κιλά παραπανήσια που έχω δει στο Σπάρταθλο. Βέβαια, σε μια τόσο μεγάλη διαδρομή, αν βάλεις ότι κάνεις τόσες χιλιάδες βήματα και κάθε φορά σηκώνεις το βάρος σου, είναι πολύ σημαντικό το να μην έχεις περιττά κιλά. Δηλαδή, είναι παράγοντας που μπορεί να σε κάνει να τερματίσεις ή όχι το να χάσεις. Είδαμε, ας πούμε, πόσο στεγνός είναι ο Lawson.
Ναι, ακριβώς. Και οι αθλητές οι οποίοι, συνήθως οι αθλητές οι οποίοι είναι στις μπροστινές θέσεις, είναι σωματότυπος, πώς να το πούμε τώρα, αθλητής πολύ αδύνατος. Έτσι, σαν τον Λάντινγκ, σαν τον Ρόις που είδαμε πριν λίγο το Γερμανό. Δεν μπορείς να έχεις περιτά κιλά και να έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να τερματίσεις πάρθος σε κάτω από 24 ώρες κλπ. Ένας αθλητής Βρετανός, ο Ρομπ Πίνινγκτον, που φέτος κατάφερε να τερματίσει μετά από πολλές μάχες, 4 χρόνια νομίζω έχει κατεβαίνει, φέτος ήταν η πέμπτη του φορά και τερμάτισε, τα κατάφερε χάνοντας πολλά κιλά. Και εδώ βλέπουμε τον Χάνσεν, πάλι ίδιο σωματότυπος, λεπτός αθλητής, ο Νίκος Σιδερίδης μπροστά, ο οποίος είναι από τους πρώτους Έλληνες στην αρχή της διαδρομής, με το 230, άλλος ένας δυνατός αθλητής, γνωστός στο ελληνικό δρομικό στερέωμα. Ο Νίκος Σιδερίδης, λοιπόν, 34 ετών, πρώτη χρονιά στο Σπάρταθλο, είχε κερδίσει τον αγώνα του Πανελληνίου φέτος, τα 100 χιλιόμετρα, και στην Αθήνα φέτος, στο 12ωρο σπλίτ, έκανε ένα τρελό χρόνο, 144 χιλιόμετρα είχε κάνει στο 12ωρο, στα πλαίσια του 24ωρου αγώνα στο Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων. Μια πολύ μεγάλη επίδοση, 144 χιλιόμετρα στις 12 ώρες, όταν πηγαίνεις για 24ωρο ειδικά. Γιοσιχίτο Σονόντα με το νούμερο 77, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο, 35 ετών, και Τακαχίρο Σιρακούρα, 28 ετών, με το νούμερο 76, επίσης πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Ενώ σιγά σιγά πάνε πια προς την Κόρινθο. Δύο σχετικά νέοι αθλητές σε ηλικία, 28 ετών ειδικά, είναι αρκετά νέος για Σπάρταθλο. Κι άλλο ένα πολύ ωραίο πλάνο με φόντο τους ελαιώνες. Φύση της Πελοπόννησου, αλλά και τα σκουπίδια που αφήνουν μερικοί οδηγοί πετώντας μπουκάλια έξω από τα παράθυρα. Αυτό είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Είχα στηθεί μια χρονιά να πάρω φωτογραφία στους αθλητές και προσπαθούσα να κλείσω τα σκουπίδια που ήταν στο πλάι του δρόμου. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα που είναι ελληνικό, ας πούμε, δεν το βλέπεις εύκολα σε άλλες χώρες. Ο Γιώργος Οτάσιος με το 350 τον είδαμε πριν. Έχει κάνει ένα τερματισμό το 2013. Είχε βγει πρώτος φέτος στον ευχίδιο άθλο, το διπλό ευχίδιο. Πήγαινε έλα, αδελφοί, πλατεές αδελφοί. Και είχε βγει πρώτος και στο εξάωρο της Ελευσίνας. Είχε τερματίσει το 2013 πρώτη χρονιά. Με το 158, Miles James Ellis από τη Μεγάλη Βρετανία, 47 ετών, πρώτη φορά προσπαθεί το Σπάρταθλο. Και δίπλα του άλλου ένα Βρετανό αθλητή, το οποίο δεν φαίνεται ο αριθμό. Μαζεύτηκε λίγο με τον αέρα το νούμερο του. Ναι. Εδώ βλέπετε ότι οι υψηλοί αθλητές ίσως πρέπει να καταβάλουν και μεγαλύτερη προσπάθεια, ναι. Πόσο δύσκολο είναι. Είναι ο Kai Horsing από τη Γερμανία, το είχαμε δει και πριν. Άλλο ένα πολύ ελληνικό τοπίο με τα κυπαρίσια. Με το 364 μπροστά ο Φαμπρίτζιο Σαμουέλε, 44 ετών Ιταλός, πρώτη φορά στο Σπάρταθλο. Είχε βγει πρώτος ένα τοπικό 12ωρο στην Ιταλία πέρυσι. Τσαντ Ρίκλεφς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γεράσιμος Μπενέζης με το 2.49. 37 ετών, μια από τις ελληνικές συμμετοχές. Ο Αϊκούτσε Λικμπάς, ο Τούρκος αθλητής, είναι ο πρώτος Τούρκος που δοκίμασε και τερμάτισε το Σπάρταθλο πέρυσι και φέτος ξαναήρθε. Πάτρια. Και μάλιστα πέρσι μας φαινόταν περίεργο που
λέμε, ένας Τούρκος αθλητής θα συμβολήσει στο Φιδιππίδη που φέρνει μήνυμα ότι βοηθήστε τη χώρα μου, καταστρέφεται. Εν πάση περιπτώσει και αυτός μας είπε ότι θα το κάνω με όλη μου την τιμή και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και ως Τούρκος, εντάξει, θα ένιωθε κάποιους δισταγμούς και αυτός να τρέξει μες στην Ελλάδα και να τερματίσει με τη σημαία του. Οι Σπαρτιάτες, οι θεατές του αγώνα στο τέλος τον υποδεχτήκανε με το χειροκρότημά τους. Ήταν μια ωραία στιγμή, καθαρά αθλητικά. Ο Τζοάο Ολιβέρα, ο Πορτογάλος, 38 ετών είπαμε, νικητής το 2013. Πέρσι έναν πολύ ωραίο τερματισμό, αντί να κάνει επίδοση βοήθησε την Ισπανίδα αθλήτρια που είχε πρόβλημα να τερματίσει και τους είδαμε να τερματίζουν μαζί. Η Αμαλία η Ματθαίου. Η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε το Σπάρταθλο το 2011 και που μέχρι τώρα έχει τον καλύτερο χρόνο Ελληνίδων γυναικών. 33 ώρες, 34 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Φέτος έγινε και ένα σεμινάριο για κατάρτιση και πιστοποίηση κριτών υπεραποστάσεων με την αφορμή αυτού του μεγάλου αγώνα. Ακριβώς. Έγινε ένα σεμινάριο για τους εθελοντές και τα πληρώματα των σταθμών ώστε να γνωρίζουν ακριβώς πώς να αντιμετωπίσουν κάποια περιστατικά, τι επιτρέπεται, τι όχι. Με το 325 εδώ βλέπουμε τον Κάρλος Ενρίκε Ρουφίνο Γκουσμάο, είναι Βραζιλιάνος, έχει ήδη ένα τερματισμό από το 2014. Τα σεμινάρια βοήθησαν αρκετά την ποιότητα του αγώνα, πιστεύω. Το να γνωρίζουν οι εθελοντές καλώς το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Να πούμε εδώ πολύ σημαντικό ότι το Σπάρταθλο για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού που το έχει αγκαλιάσει και φυσικά τον αποκλειστικό χορηγό του, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που για πολλά χρόνια έχει σταθεί δίπλα στο Σπάρταθλο. Ένα ακόμα κομμάτι πριν την Κόρινθο. Και χάρη σε αυτές τις χορηγίες και την αιγίδα από το Υπουργείο Τουρισμού, την προσφορά του Δήμου Σπάρτης, στις τελετές, που κάνει ολόκληρη σειρά από εκδηλώσεις για τους αθλητές. Το Σπάρταθλο είναι ένας αγώνας ο οποίος, ειδικά στους αθλητές του εξωτερικού, για το κόστος που έχει, είναι ένας αγώνας ο οποίος στην ουσία επιδοτείται. Δηλαδή αυτά που δίνουν στους αθλητές για την τιμή που πληρώνουν, δεν υπάρχει να το βρει σε άλλο αγώνα του εξωτερικού. Για τους αθλητές είναι σχεδόν δωρεάν διακοπές. Και χάρη φυσικά στην δωρεάν προσφορά των εθελοντών. Και όχι τόσο πολύ τώρα, όσο τα προηγούμενα χρόνια, οι άνθρωποι που στήσαν το Σπάρταθλο, που υπήρχε πολύ μικρότερη αναγνωρισιμότητα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι βάλανε χρήματα από την τσέπη τους και οι οποίοι στηνόντουσαν το πρωί σε ένα checkpoint, το μεσημέρι σε άλλο, το βράδυ σε άλλο και βγάζαν τον αγώνα με πραγματική αυτοθυσία για να στηρίξουν τους αθλητές και οι οποίοι φτάσαν το Σπάρταθλο εδώ. Με το νούμερο 354 τώρα, με το Ροζ Σορτσάκι, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο όνομα, την Άλισον Βέντι από τις ΗΠΑ, 33 ετών. Έχει μια κορυφαία παγκοσμίω επίδοση στις 24 ώρες και στα 100 μίλια την τελευταία διετία. Βγήκε πρώτη στο Ίκαρους Φλόριντα 24ωρο, στο Bad Water, στο Keys 100, 100 μίλια, ένα πολύ δυνατό όνομα και είναι μόλις 4 χρόνια στους υπερμαραθώνιους. Βγαίνει πρώτη γυναίκα σχεδόν σε όλους τους αγώνες που λαμβάνει μέρος. Βέβαια δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο το Σπάρταθλο, που έχει πολύ μεγάλα ονόματα. Την έπεισε ίσως η Καταλινάγκη να έρθει τώρα στην Ελλάδα. Είναι πιθανόν. Και εδώ πέρα βλέπουμε τη Σίλβια Λούμπιξ, η οποία είναι η βασίλισσα του Σπαρταθλού τα τελευταία χρόνια, με το νούμερο 117, η Ουγγαρέζα. Η Σίλβια Λούμπιξ, 41 ετών. Έχει τερματίσει το Σπάρταθλο 5 συνεχόμενες φορές. Ξεκίνησε το 10 από τις 35,5 ώρες. Να είναι η πρώτη γυναίκα πέρσι η οποία θα σπάσει το φράγμα των 27 ωρών στο Σπάρταθλο. Μια ιστορική στιγμή. Έκανε 26 ώρες, 53 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Βγήκε πρώτη γυναίκα
το 2014, το 2013, το 2011 ήταν νικήτρια στις γυναίκες, το 2012 βγήκε τρίτη. Και είναι εντυπωσιακό. Πρώτη συμμετοχή 35 ώρες και μισό να δοκιμάσει τα νερά και μετά ξεκίνησε να κερδίζει το σπάρταθλο σχεδόν σε όλες τις συμμετοχές. Με εξαίρεση το 12. Όπου είχαμε την μεγάλη αθλήτρια τη Βρετανίδα, την Elizabeth Hawker, και δεύτερη την Leonie Vandenhaag, την Ολλανδέζα που την είδαμε πριν, στην πρώτη της συμμετοχή, η χρονιά του μεγάλου καύσωνα. Τότε η Λούμπιξ είχε βγει η τρίτη. Λαϊμόνη Σκάντινς από τη Λετωνία, 47 ετών, έχει κάνει ένα τραυματισμό πέρυσι. Όπα, όπα. Ακούτε βέβαια και το βήμα των αθλητών, πως γράφει πάνω στην άσφαλτο. Ναι. Βλέπουμε τώρα έχει μπει σε ένα κομμάτι ελαφρώς κατηφορικό και εδώ είναι η ευκαιρία να ανοίξει βήμα, να κερδίσει κάποια λεπτά. Στις ανηφόρες συνήθως σταματάνε και περπατάνε, είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση. Στην κατηφόρα κερδίζουμε λεπτά. Με το 212 ο Αγισίλος Μακρυδάκης, 31 ετών. Μια άλλη ερώτηση λοιπόν που κάνουν κάποιοι που δεν ξέρουν από προστάσεις είναι ότι το πηγαίνει συνέχεια τρέχοντας. Η απάντηση είναι όχι. Όταν πας να κάνεις ένα χρόνο σαν του Γιάννη του Κούρου ή σαν του Σκοτ Τζούρεκ, είναι σχεδόν όλο τρέξιμο. Δηλαδή ο Τζούρεκ ας πούμε πέταγε την μπανάνα με τα πράγματά του στη βοηθό του πριν το checkpoint, έπαιρνε την καινούρια και έφευγε, δεν σταμάταγε. Ή σταμάταγε ελάχιστα ή για σωματική ανάγκη. Οι αθλητές οι περισσότεροι βέβαια σταματάνε, κάποιοι περπατάνε 5 λεπτά, ένα μισή ώρα και λοιπά, για να αποφύγουν να καθυστερήσουν την εμφάνιση της τελικής κόπωσης, ας πούμε. Το φαινόμενο να κάποιος δεν είναι έτοιμος σωματικά να τρέξει το σπάρταθλο, ότι από κάποιο σημείο και μετά τα πόδια δεν σηκώνονται από το έδαφος. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος γιατί αυτό σταμάτησε, ας πούμε, γιατί εγκατέλειψε. Εντάξει, μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, μπορεί να φτάσει στο σημείο που δεν σηκώνονται τα πόδια από το έδαφος πλέον, και εκεί πέρα δεν μπορείς να πιάσεις πια τους χρόνους για να περάσεις έγκυρα από τα checkpoint και είσαι εκτός αγώνα. Η Σίλβια Λούμπιξ που λέγαμε πριν, η Ουγγαρέζα. Ένας από τους αθλητές που παίρνουν πολύ συχνά μέρος στον αγώνα, Σμπίγκιου Μαλινόφσκι, ο Πολωνός, έχει πει ότι αυτόν τον αγώνα το θεωρεί πιο δύσκολο και από τον αγώνα που έχει τρέξει στα Ιμαλάια, γιατί πραγματικά είναι αγώνας που πολλές φορές γίνεται μέσα στη ζέστη, πολλές φορές γίνεται με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και καταφωνεί να και ο Σμπίγκιου Μαλινόφσκι, ο δεύτερος πίσω που το είπε. Συγγνώμη. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν είναι το σπάρταθλο ο πιο δύσκολος αγώνας κλπ. Τώρα αυτό είναι κάτι σχετικό και υποκειμενικό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε το σπάρταθλο να τραβήξει αθλητές γιατί είναι ο πιο δύσκολος αγώνας. Μπορεί να είναι. Ωστόσο, το σπάρταθλο είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι ιστορικός, έχει επιδείξει στιγμές φοβερού ήθους αθλητών, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι εύκολο να φτιάξουμε εμείς έναν αγώνα πιο δύσκολο που ξέρω εγώ θα πετάμε κριτικά στους αθλητές. Τι έχει να πει αυτό? Δεν είναι αυτή η ομορφιά του σπαρτάθλου. Και όπως είπε ένας πολύ μεγάλος αθλητής του σπαρτάθλου, ο Πάτρικ Μακέ, έχει κάνει τρομερούς χρόνους στη δεκαετία του 80 και αρχές του 90, Άγγλος, είπε ότι πολλοί αθλητές τους αρέσει να λένε ότι το σπαρτάθλο είναι ο πιο δύσκολος αγώνας. Για μένα αυτό είναι λάθος. Κάτι το οποίο είναι το σπουδαιότερο δεν χρειάζεται να το πει. Από τη στιγμή που το λέει, πάβει να είναι. Το σπάρταθλο είναι το σπάρταθλο. Αυτό είναι αρκετό. Ο Μαλινόφσκι λέει πάντως ότι ο αγώνας αρχίζει ουσιαστικά μετά τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι η δικιά του διαπίστωση μετά από τόσες συμμετοχές, πάνω από 10. Επίσης, ένας συμπατριώτης του Μαλινόφσκι, ο Κούριλο, που τον είδαμε πριν, που έρχεται με το καροτσάκι από την Πολωνία, είπε πέρσι για το σπάρταθλο ότι το σπάρταθλο είναι ένας αγώνας αλήθειας, με την έννοια ότι θα δοκιμάσει τον αθλητή στα πάντα. Δηλαδή, θα τον δοκιμάσει στη ζέστη το πρωί, στον ήλιο, θα τον δοκιμάσει στο κρύο το βράδυ, θα τον δοκιμάσει στη νύστα. Θα τον δοκιμάσεις στη μεγάλη απόσταση, θα τον δοκιμάσεις στο βουνό. Είναι ένας αγώνας που θέλει ταχύτητα για να περάσεις τους σταθμούς ελέγχου στην ώρα τους. Άρα δεν είναι ένας αγώνας που θα την γλιτώσεις με ένα δυνατό σημείο. Πρέπει να είσαι ένας αθλητής ο οποίος έχει πολλά δυνατά σημεία. Και εδώ και πάλι ο Νίκος Πετρόπουλος.
Πρέπει να είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις τόσα χιλιόμετρα με μία μάσκα. Πρέπει να το έχεις συνηθίσει. Η Σάο Ιμεζάουα, 51 ετών, ναι, ναι. Είναι και η πρώτη φορά που το βλέπω προσωπικά στο Σπάρταθλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, είναι σε δρόμο περνάει αυτοκίνητα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ο Δημήτρης ο Κουτιός, το 228, Έλληνας αθλητής, 34 ετών. Δεν έχει ακόμα τερματισμό στο Σπάρταθλο. Ναι, υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ μόλυνση πια που να χρειάζεται να βάλεις μάσκα. Απλά στην Ασία έχουν συνηθίσει ίσως να τρέχουν έτσι και το κουβαλάνε σαν κουλτούρα, ναι, από την πατρίδα τους. Λιόνι Βάντενχακ, η γυναίκα που είχε περάσει τη Λούμπιξ το 2012, είχε τερματίσει τη δεύτερη θέση, η οποία φέτος πίστεψε ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, δηλαδή να χτυπήσει την πρώτη θέση. Έπεσε σε χρονιά με πάρα πολύ δυνατές αθλήτριες, απίστευτα δυνατές. Ήταν μακριά από το όνειρό της. Η Κάτα Λινάγκη με το 250 δεξιά. Τι να πούμε για την Κάτα Λινάγκη, είναι καταρχάς η παγκόσμια πρωταθλήτρια στις 24 ώρες. Φέτος στο Σπάρταθλο τιμήθηκε με και τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές των 24 ώρων να συμμετέχουν. Τον Φλόριαν Ρόις και την Κάτα Λινάγκη. Η Νάγκη, η οποία κάνει φέτος τη δεύτερη της συμμετοχή στο Σπάρταθλο. Πέρσι ήρθε και τερμάτισε δεύτερη μετά τη Λούμπιξ. Και έχοντας πλέον τεστάρει τα νερά και ξέροντας τι την περιμένει και τη διαδρομή, μια πολύ σοφή κίνηση, ήρθε φέτος, γνωρίζοντας τη διαδρομή, να δείξει τι μπορεί να κάνει πλέον με γνώση της διαδρομής. Δεύτερη λοιπόν το 2014 με χρόνο 28.55.03, 36 ετών. Παγκόσμιο πρωταθλήτρια 24 ωρών και με πολλές άλλες νίκες στο ενεργητικό της. Ο Γιώργος ο Κουτσιούκος και πάλι. Της αρέσουν της Νάγκη πάρα πολύ τα σπρώμαυρα φιλμς, η σοκολάτα όπως λέει. Φέτος είχε πάει καταπληκτικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24 ωρών στην Ιταλία, και στο ατομικό αλλά και στο ομαδικό, που πήρε χρυσό με την αμερικάνικη ομάδα. Ναι, ναι, παγκόσμιο τίτλο. Και να πούμε ότι είναι Ουγγαρέζα στην καταγωγή, αλλά πλέον έχει πολιτογραφηθεί Αμερικανίδα. Τρέχει για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ για την ομάδα στις 24 ώρες, την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και εδώ ως Αμερικανίδα. Και τρέχει και μαραθώνιο, βέβαια. Τρέχει στο μαραθώνιο της Βοστόνης, ίσως για ζέσταμα, βέβαια. Ο Γιώργος Οτάσιος εδώ, το αναφέραμε και πριν, ο νικητής του διπλού Ευχίδη το 2015. Ο οποίος το τελευταίο καιρό πριν τον αγώνα είχε κάποιο πρόβλημα με έναν τένοντα, εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε. Με το 203 πίσω με την πράσινη μπλούζα, ο Νικολάη Μουτσέτσκι από τη Ρωσία, 55 ετών. Πρώτη φορά στο Σπάρταθλο και είναι ο μόνος εκπρόσωπος της Ρωσίας φέτος. Και μπροστά του είναι ένας Σουηδός αθλητής, ο Νταν Βελιτάλο, 44 ετών. 147. Ναι, και αυτός πρώτη του συμμετοχή. Ο Αντζέλ Παλαρουέλο, ο γιος του Ζιλ Παλαρουέλο, τον είδαμε πριν, ο πιτσιρικάς, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία που συμμετέχει στο Σπάρταθλο. Και ο Μάικλ Γουάρντιαν, ο Αμερικάνος με τα ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα. Ο Μάρκο Μπονφίλιο είναι εδώ με τα πολλά τατουάζ, τρέχει μαζί με τον Φλόριαν Ρόις, τον παγκόσμιο πρωταθλητή 24 ωρών, ένας νεαρός Γερμανός. Ο Ιβάν Κουντίν νομίζω είναι μπροστά, δεν προλαβα να δω. Νομίζω από το μπλουζάκι, ναι, ήταν το μπλουζάκι του Κουντίν. Ναι, πάντα γελαστός ο Κουντίν, είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Ο Μάρκο Μπονφίλιο είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αθλητής, Ιταλός. Είχε φέτος την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως στα 100 μίλια, σε αγώνα 100 μιλίων, δηλαδή περίπου 161 χιλιόμετρων. Κάμεραμάν το βλέπω σε κίνδυνο. Και εδώ ο Πάνος Βλάχος. Ναι, ο ηθοποιός, ο οποίος συμμετέχει εκτός συναγωνισμού στο Σπάρταθλο, δεν έχει πάρει αριθμό. Τρέχει για φιλανθρωπικό σκοπό, για την εταιρεία προστασίας παστικών. Είναι δρομέας ο άνθρωπος, τρέχει υπεραποστάσεις, όχι τόσο μεγάλη σαν το Σπάρταθλο.
και μπήκε δοκιμαστικά. Το Σπάρταθλο δίνει ένα ποσό για κάθε χιλιόμετρο που θα καταφέρει να διανύσει. Κάθε χρόνο κάποιοι αθλητές τρέχουν για, παράλληλα με τη συμμετοχή τους, όχι εκτός συναγωνισμού, τρέχουν και για έναν σκοπό, για να βοηθήσουν κάποιο παιδί, για να βοηθήσουν κάποιο οργανισμό. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Πολύ συχνά δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς ασπάρταθλων ότι συμβαίνει αυτό, αλλά στη χώρα τους μαζεύουν χρήματα εμπνευσμένοι από την προσπάθεια του αθλητού. Πέρσι, ας πούμε, ο αθλητής ο Αργεντίνος που είδαμε στην αρχή στην έναρξη είχε τρέξει για ένα κοριτσάκι που πάσχει από λευχαιμία, αν θυμάμαι καλά, αν έχει καταλάβει σωστά. Και πάλι ο Πιότρ Κουρίλο. Ο Κουρίλος για άλλη μια χρονιά έφερε το καροτσάκι του από την Πολωνία. Δεν έχει πληρώσει ποτέ αεροπορικό εισιτήριο για να έρθει στο Σπάρταθλο. Η ώρα είναι 1:15 και ο Άγγλος Ντον Λόουσον έρχεται πρώτος στον ισθμό της Κορίνθου. Ο πρωταθλητής αποδεικνύεται Άγγλος στο ραντεβού του με τους καλούς χρόνους γύρω στις 6 ώρες μετά την εκκίνηση από το Ηρώδιο. Ο Ρόης, δεύτερος στον ισθμό της Κορίνθου. Σιδερίδης, Έλληνας. Έχετε σε πολύ γρήγορη θέση, Kim Hansen, και μας έχει εντυπωσιάσει. Βέβαια, όπως είπα, ακόμα είναι νωρίς και πολλά θα αλλάξουν. Αλλά κάπου εδώ αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι που πάνε για χρόνο καλό και για πρωτιά να τοποθετούνται. Να ξεχωρίζουν σιγά σιγά. Ναι. Ο Guardian, ο Daniel Oralek, ο Τσέχος, έχει το καλύτερο χρόνο Τσεχίας στο Σπάρταθλο. Και ο Ιάπωνας που είχε οδηγήσει για κάποια χιλιόμετρα και έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Ναι, ναι. Η Κάτα Λινάγκη σε πολύ καλή θέση. Πρώτη γυναίκα. Ο Νίκος Αποδρόπουλος. Χειροκροτήματα βέβαια για τον Έλληνα αθλητή. Η Λεόνι Βάντενχάκ, η Ολλανδέζα, δεύτερη γυναίκα. Και πίσω της καταπόδας, η Σίλβια Λούμπιτς. Η τρίτη από την Ουγγαρία. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Αυτή η δράση είναι για την Εταιρεία Προστασίας Παστικών. Κάθε χιλιόμετρο που εγώ ολοκληρώνω σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο είμαι εκτός συναγωνισμού και αρχής εξ αρχής έμεινα πίσω για να μην έχω καμία εμπλοκή και συναισθηματική και πρακτική με τους αθλητές, γιατί ο αγώνας είναι δικός τους και δεν ήθελα να τους δυσκολέψω. Και κάνω το δικό μου αγώνα προσπαθώντας να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ και να στείλω το μήνυμα να βοηθήσει οποιοδήποτε μπορεί την Εταιρεία Προστασίας Παστικών, γιατί επιτελούν ένα σπουδαίο έργο. Στιγμής εξελίσσεται ο αγώνας ικανοποιητικά. Είχαμε κάνα 2-3 έτσι συμβάματα ιατρικά. Ένα από αυτά είναι η κυρία εδώ από τη Βραζιλία, η οποία λιποθύμησε λόγω της ζέστης, έφασε ένα λιποθυμικό σύνδρομο. Τώρα έχει συνέλθει, είναι πολύ καλά. Θα καθίσει εδώ στο σταθμό και μετά θα πάει στη Σπάρτη για να ξεκουραστεί. Είχαμε κάνα 2 έτσι θλάσεις μυϊκών ινών και μια βαριά αρθροπάθεια γόνατος, η οποία καταλήψαν στο δρόμο, οι περισσότεροι από κούραση και από εξάτληση. Ρίξτε κάτω το κεφάλι, τα υπαλικά μου, άκη, για πάλι έφυγε να είμαστε. Πάμε Νικόλα, πάμε. Ο αγώνας είναι απαιτητικός, εμείς είμαστε σκοπισμένοι σε όλο, κατά μήκος όλου του αγώνα, σε 9 σημεία ελέγχου.
Είμαστε 20 φυσικοαπευτές φέτος, χωρισμένοι σε 4 ομάδες, 5 ομάδες των 4 ατόμων και καλύπτουμε όλο τον αγώνα. Από το πρωί σήμερα που ξεκινήσαμε μέχρι την άλλη μέρα το απόγευμα τον οματίζουμε στη Σπάρτη. Σήμερα είναι η υδάτωση, είναι το α και το ω για να τελειώσει αυτός ο αγώνας, να αποφύγει κράμπες. Οπότε εστίασα σε κρακεράκια με αλάτι και τώρα φουλικρά. Πώς πάει ο αγώνας μέχρι τώρα για σένα? Πολύ δύσκολη ημέρα θα είναι, με αυτή τη ζέστη θα έχει μεγάλο ποσοστό εγκαταλείψεων. Δεν μπορεί να τελειώσει με αυτόν τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο. Λένε ότι ο καιρός μπορεί να αλλάξει το βράδυ. Θα αλλάξει, αλλά όταν τα πρώτα χιλιόμετρα, τα 120 θα βγάζει από τις συνθήκες, δεν θα έχει δύναμη στο βουνό να βγεις. Hot, but it's Greece, it must be hot. Okay. How many times have you rained? First time. First time? First time, yes. Έχει αρκετή ζέστη, παρόλο ότι ο καιρός σήμερα έδινε μέχρι 28 βαθμούς, τούτης έχει αρκετή ζέστη. Έχω αρχίσει τα τελευταία 5-6 χιλιόμετρα να έχω κράμπες. Και γι' αυτό πήρα λίγα υγρά και λίγο μαγνήσιο, για να μπορέσω να τις αντιμετωπίσω. Ελπίζω αργότερα το απόγευμα να πέσει λίγο ο καιρός και να στρώσει λίγο το σώμα. Οι αθλητές που παίρνουν μέρος στο 33ο Σπάρταθλον πέρασαν πια στην Πελοπόννησο. Περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, γιατί κάποιοι ακόμη έχουν να καλύψουν μερικά χιλιόμετρα. Κοντά μου πάντα στο σχόλιο έχω τον κύριο Νίκο Πεταλά. Νίκο, εδώ πια θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε μερικές ώρες τη νύχτα, ναι, το βουνό, νέες συνθήκες. Και φέτος έπεσαν και σε μια επιδείνωση του καιρού. Ναι, ήταν όπως είπαν και στις συνεντεύξεις, λίγο ζεστή. Σε κάποιους που συμμετέχουν πρώτη φορά, ίσως φάνηκε πιο ζεστή. Όπως είπαμε, μέση θερμοκρασία μέγιστη αυτή την εποχή είναι στους 28 βαθμούς. Εδώ μπορεί να τους έβγαλε και γύρω στους 30 κοντά στην Κόρινθο, αλλά είναι ηλιόλουστη ημέρα, αυτό έχει σημασία. Τους έκαψε ο ήλιος. Αλλά τώρα σε λίγο θα αρχίσει να συννεφιάζει, έχοντας μπει πλέον στην Πελοπόννησο. Και το βράδυ θα συννεφιάσει έντονα και θα αρχίσει να βρέχει από την περιοχή του βουνού και θα συναντήσουν καταιγίδα μέχρι και τη Σπάρτη τις πρώτες πρωινές ώρες και πυκνή ομίχλη. Άρα λοιπόν οι αθλητές φέτος θα δοκιμαστούν σε μια πληθώρα καιρικών συνθήκων, δύσκολων. Εδώ βλέπουμε τον Κουντίν και τον Μποφίλιο να τρέχουν πλάι-πλάι. Ναι, τους δύο Ιταλούς, δύο γερούς Ιταλούς, πάντα χαμογελαστός ο Κουντίν. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Ναι, τον λένε ο ευγενικός πρωταθλητής πολλές φορές στην Ιταλία, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Έχει πάρει και βραβείο Fair Play στην πατρίδα του. Ναι, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κουντίν ζήτησε ο ίδιος να έρθει η Επιτροπή να του κάνει αντιντόπινγκ, γιατί συμμετέχει εθελοντικά σε αντιντόπινγκ ελέγχους. Και γι' αυτό μας ζήτησε να μάθει σε ποιο ξενοδοχείο είναι.
ο landing. Θυμάμαι μια άλλη χρονιά που έτρεχε με ένα δοχείο με τα υγρά πίσω του, στην πλάτη του, δεν ξέρω αν το έχει κάνει αυτό και φέτος. Νομίζω ναι, γιατί βλέπω ότι έχει ναι. την άκρη από το δοχείο για να για να μπορεί πίνει. Να πιει νερό χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει. Έχει έναν ασκό στην πλάτη του και με το σωληνάκι που είναι στον ώμο του αριστερά, όπως βλέπουμε, πίνει νερό όποτε χρειαστεί. Αυτό που έχει αλλάξει πάντως είναι το σορτσάκι του, βλέπω, ίσως με περισσότερους αερισμούς τώρα. Ναι, είναι high-tech γενικά η εμφάνισή του, σε αντίθεση με τον Glosson εδώ, ο οποίος τον βλέπουμε με ασκητική εμφάνιση, ένα σορτσάκι γυμνός από τη μέση και πάνω. Πάντα βέβαια εμείς θα αναρωτιόμαστε πώς έτρεχαν οι μεροδρόμοι στην αρχαιότητα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Ήταν άλλες εποχές όπου οι άνθρωποι ήταν τα δεδομένα άλλα και άλλη σκληραγώγηση. Αν σκεφτούμε τώρα ότι ο Φιδιππίδης έτρεξε προφανώς με σανδάλια ο άνθρωπος χωρίς σταθμούς υποστήριξης, μέσα σε εδάφη που ίσως ήταν εχθρικά ή υπήρχαν εχθροί, εν πάση περιπτώσει, κατάσκοποι, οτιδήποτε. Νερό από όπου έβρισκε. Είναι κάτι το οποίο χωρίς high-tech τεχνολογία, χωρίς αυτοκίνητα να τον προσέχουν, χωρίς ασθενοφόρα, δεν μπορούμε να προσομοιώσουμε αυτόν τον άθλο της αρχαιότητας. Πλάνα από την αρχαία Κόρινθο. Άλλο ένα πολύ ωραίο σημείο της διαδρομής, η αρχαία Κόρινθος. Οι συνοδοί των αθλητών εδώ τρώνε συνήθως για μεσημέρι και βρίσκουν και την ευκαιρία να περιηγηθούν λίγο στον αρχαιολογικό χώρο, να θαυμάσουν την Ακροκόρινθο ακριβώς από πάνω τους. Ξεκινάνε λοιπόν από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, περνάνε την Ελευσίνα, τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, τώρα την αρχαία Κόρινθο, και κατευθύνονται προς άλλη μια αρχαία πόλη, την αρχαία Νεμαία. Και εδώ μια εξουθενωτική πραγματικά ανηφόρα, ο Κουντίν έχει μάθει και λίγα ελληνικά. Μάρκο Μπονφίλιο. Είναι και αυτός από τη Βόρεια Ιταλία. Τρέχει για μια ομάδα της Τσεζένα, αν είδα καλά, από το μπλουζάκι του. Που έχει σφίξει λίγο τα δόντια της, βλέπετε την κόπωσή της. Ευχαρίστησε άλλες χρονιές την οικογένειά της, γιατί αν δεν υπήρχαν άνθρωποι να τη στηρίζουν, είπε ότι δεν θα είχε ποτέ χρόνο για να μπορέσει να ασχοληθεί με το τρέξιμο σε υπεραποστάσεις. Και όλοι αυτοί οι αθλητές υποστηρίζονται πολύ από την οικογένειά τους, γιατί είναι ένα σπορ το οποίο δεν έχει εμπορικότητα, δεν έχει χρήματα. Μέχρι τον τελευταίο αθλητή κλέβουν ώρες από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους ίσως, για να κάνουν τις προπονήσεις τους. Ο Μαλινόφσκι μάλιστα είχε πει ότι κάποιες φορές στη ζωή του έχει κάνει προπόνηση 4 το πρωί. Είναι πολύ συνηθισμένο. Έρικ, συγγνώμη, Henrik Westerlin, Δανία, 40 ετών. Πρώτη του συμμετοχή στο Σπάρταθλο, μας λέει ότι είναι πολύ όμορφα εδώ. Του αρέσει το τοπίο, καθώς έχουν μπει πια στην Πελοπόννησο. Πολλοί αθλητές θεωρούν αυτό το κομμάτι, ειδικά προς την Νεμαία, που τρέχουν ανάμεσα στους αμπελώνες της Νεμαίας, ένα από τα πιο όμορφα ή το πιο όμορφο της διαδρομής. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της διαδρομής προς τη Σπάρτη. Έχει εκεί κοντά και το αρχαίο στάδιο, από τα ωραιότερα και καλύτερα συντηρημένα αρχαία στάδια στην Ελλάδα. Εκεί την ανασκαφή την έχουν κάνει οι Αμερικανοί κυρίως. Πραγματικά περνάει από πάρα πολύ ωραία σημεία της Ελλάδας στο Σπάρταθλο. Η παραλιακή οδός στην Κακιά Σκάλα είναι ένα πανέμορφο κομμάτι και εντυπωσιακό που τους εντυπωσιάζει. Είναι Νεμαία με τους αμπελώνες της, οι αρχαίες πόλεις που περνάνε, παρότι είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε άσφαλτο και αυτό του δίνει ένα μειονέκτημα όσον αφορά την ομορφιά του. Δεν μπορεί να συγκριθεί με αγώνες οι οποίοι είναι μέσα στο βουνό ή στο δάσος. Ωστόσο, είναι ένας αγώνας που περνάει από πολύ ωραία σημεία της Ελλάδας και τερματίζει σε άλλο ένα επιβλητικό σημείο, στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, το οποίο σημαίνει πολλά, και το όνομα Σπάρτη και ο Λεωνίδας
για όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι γνωστός φυσικά μόνο στην Ελλάδα. Και εδώ πια έπεσε η νύχτα και άναψαν οι φακοί. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι φακοί, χάρη στα LED και τις νέες τεχνολογίες, έχουν γίνει και πολύ πιο ισχυροί και έτσι πραγματικά δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν οι αθλητές μπαίνοντας στο βουνό αργότερα. Το μόνο που έχουν να φοβηθούν είναι μην συναντήσουν τον μπάνα όπως έγινε με το Φιδιππίδη. Ναι, πράγματι αρχαίοι θρύλοι. Ο Φιδιππίδης ανέφερε στους Αθηναίους όταν επέστρεψε ότι στο βουνό συνάντησε τον Θεό Πάνα, ο οποίος τον ρώτησε γιατί οι Αθηναίοι τον έχουν ξεχάσει και δεν του προσφέρουν λατρείες και ότι εκείνος θα τους βοηθήσει στη μάχη του Μαραθώνα. Ο Φιδιππίδης το ανέφερε αυτό στους Αθηναίους, οι οποίοι το πήραν πολύ σοβαρά. Εχμάλωτοι, συγγνώμη να διακόψω, να πω ότι εδώ είμαστε στο σταθμό της Λυρκίας. Όπου ναι. Παρότι είναι βράδυ και πολλά παιδιά βγαίνουν να υποδεχτούν τους αθλητές συνήθως. Η μικρούλα είπε στον Λόσον αυτό ακριβώς που ανέφερα πριν, ότι νομίζω ότι θα κερδίσει τον αγώνα. Έλεγα ότι εχμάλωτοι Πέρσες αναφέρανε ότι τους πολέμησε ένας γιγάντιος πολεμιστής που δεν τον βλέπανε οι Αθηναίοι και θεωρήσαν ότι ήταν σημάδι του από τον μπάνα. Μάλιστα τον φόβο που έπιασε τους Πέρσες που κατευθύνθηκαν προς το στόλο τους και πνιγήκανε πολύ, τον ονομάσαν πανικό φόβο εξαιτίας του Πάνα. Ανακατεύεται λοιπόν η πραγματικότητα με το θρύλο, με τις δοξασίες. Οι Αθηναίοι κάνανε και ιερό προς τιμή του Πάνα, το οποίο νομίζω το βλέπουν οι αθλητές καθώς φεύγουν από την Ακρόπολη. Ο Ιβάν Κουντίν έχει φτάσει στο σταθμό της Λυρκίας, η σύζυγός του εδώ, η Μικέλα. Πούμε για τον Λόουσον ο τύπο ότι συνήθως προπονείται τρέχοντας μία με δύο φορές τη μέρα. Ο Βαγγέλης ο Μπάκας. Ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 24 ωρών, ο Φλόριαν Ρόις, φτάνει στη Λυρκία, checkpoint 43, οι κάτοικοι είναι έξω και παρατηρούν τους αθλητές. Ο Ρόις σπουδάσε αθλητισμό και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης και είναι ο πιο πετυχημένος Γερμανός αθλητής σε υπερμαραθώνιους, γεννημένος το 1984 στο Βίρτσμπουργκ. Από το Μαρόκο ο Μοχάμεντ Σαούτε. Ο Ρόις ήταν, καταρχάς πέρυσι ήταν, πήρε τη δεύτερη θέση, ήταν ο αθλητής ο οποίος κατάφερε να κάνει κάτω από 24 ώρες, είναι ο πρώτος Γερμανός που το πετυχαίνει και να σπάσει ταυτόχρονα και το προηγούμενο ρεκόρ του Γερμανού Γιένς Λούκας, λίγο πάνω από τις 24 ώρες. Άρχισε να τρέχει σε ηλικία 18 ετών. Εδώ με το 66 βλέπουμε τον Μασαγιούκη Οτάκη, είναι παλιός νικητής του Σπαρτάθλου, νικητής το 2000 και πολλές άλλες καλές θέσεις. Τρίτος το 2006, τέταρτος το 3, όγδος το 5 και το 2001, ένατος το 8. Και έχει κορυφαίες παγκοσμίες επιδόσεις τη 48 ώρα κυρίως στη τελευταία διετία. Έχει τερματίσει 9 φορές το Σπαρτάθλο. Μασαγιούκη Οτάκη λοιπόν. Και με το 360 ο Τζόχαν Στίν, Σουηδός, έχει τερματίσει μια φορά το Σπάρταθλο σε χρόνο 28 ώρες και 30 λεπτά το 2013 και αυτός είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής. Αρκετοί και οι Σουηδοί πάντως στον αγώνα. Ναι. Δεν είναι η πιο μεγάλη ομάδα, αλλά σίγουρα είναι αξιοσημείωτη πια η συμμετοχή τους. Και ο Τόμ Στέφαν Στου. Τόμ είναι το επίθετό του. Ο Γερμανός. 9 άνδρες και μια γυναίκα ήρθαν από τη Σουηδία στον αγώνα. Ο Στου, ο Γερμανός, κέρδισε το 2012 με το μεγάλο καύσωνα. Ήταν ένα αργό Σπάρταθλο εκείνη τη χρονιά, περίπου στις 26 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Να το θυμάμαι.
Ναι, 25 ώρες 54-49. Good luck φωνάζουν τα παιδιά στους αθλητές. Καλή τύχη. Καλή επιτυχία σαν να λέμε. Ο Όλιβερ Λόι, ο Γερμανός, αναφερθήκαμε πριν σε αυτόν. Η γερμανική ομάδα η οποία παραδοσιακά έχει παράδοση στο Σπάρταθλο. Γι' αυτό και όπως ανέφερα τους δίνουμε περισσότερες θέσεις από άλλες χώρες. Μια ομάδα παραδοσιακά δυνατή, με γερούς αθλητές. 22 άνδρες και 3 γυναίκες φέτος από τη Γερμανία. Ο Λόσον ντύθηκε πλέον. Henrik Westerlin, Δανία. Η Νάγκη, η οποία έχει φορέσει τα φωσφοριζέ εδώ πέρα, τη φωσφοριζέ σαλιάρα, γιατί αυτό το γυλαίκο μπορεί να την προστατεύει τη νύχτα. Είναι πολύ πιο ορατή για τα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Εδώ είμαστε στη βάση του βουνού, η οποία παραδοσιακά το πλήρωμά της είναι Έλληνες που έχουν σχέση με την Αγγλία. Γι' αυτό και ακούσαμε κάποιες επιφημίες που είδανε τον Άγγλο αθλητή. Βάση βουνού λοιπόν, checkpoint 47. Από εδώ, μέχρι εδώ είναι ανηφόρα βέβαια στην άσφαλτο, αλλά από εδώ και πέρα ξεκινάει απότομη ανηφόρα που περνάει τους αθλητές πάνω από το Αρτεμίσιο και τους κατεβάζει στη συνέχεια με μια κατηφόρα η οποία όποιος την περπατήσει μέρα θα απορρίσει πώς είναι δυνατόν να μην σκοτώνονται. Έχει μια τρομερή σάρα, γλιστράει απίστευτα και αυτοί έχουν να το κατέβουν νύχτα και κουρασμένοι. Το βουνό ξεκινάει ακριβώς στο σημείο των 100 μιλίων για τους Αγγλοσάξονες. Εκεί που τελειώνουν κάποιοι αγώνες υπεραποστάσεων, το Σπάρταθλο συνεχίζει με άλλο τόσο το μισό, έχουν 153 μίλια συνολικά και στο 100ο μίλι έχουν να περάσουν το εμπόδιο του βουνού. Το βουνό το οποίο είναι ένας τομέας από μόνος του, δηλαδή το Σπάρταθλο οργανωτικά χωρίζεται σε κάποιους τομείς με κάποια checkpoint, το βουνό λόγω της ιδιαιτερότητάς του είναι από μόνος του ένας τομέας, από το 47 δηλαδή μέχρι να πέσουν στο Σάγκα, τον οποίο τον ελέγχει η ορειβατική ομάδα, ο ορειβατικός σύλλογος της Σπάρτης με εθελοντές του, ορειβάτες δηλαδή. Οι αθλητές δεν τα βλέπουν αυτά, αλλά από την ώρα που ξεκινάει κάποιος από τη βάση του βουνού με ασύρματο δίνουν τον αριθμό του. Πάνω στο βουνό τον περιμένουν ώστε αν δεν φτάσει να αρχίσουν να τον ψάχνουν. Μολονότι όλη η διαδρομή μέχρι πάνω την κορυφή είναι γεμάτη από ανθρώπους που φυλάνε τους αθλητές. Είναι απόκριμνο, είναι απότομο, είναι καλά σημαδεμένο με σιαλούμ, φωτάκια, χημικά και ταινία. Και το φυλάνε πάρα πολύ καλά. Ο Αντρέι Ρατζικόφσκι, ο Πολωνός, ένας πολύ δυνατός Πολωνός αθλητής. Ο οποίος έχει ξανατρέξει. Ναι. Guardian. Αυτό ήταν και το σημείο που πολλοί είχαν τσεκάρει από την αρχή να αλλάξουν παπούτσια λίγο πριν μπουν στο βουνό δηλαδή. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε τον Ιβάν Κουντίν, ο οποίος ξεκινάει την ανάβαση στο βουνό, αυτό το μονοπάτι, το οποίο γίνεται όλο και πιο ανηφορικό μετά από αυτά τα μέτρα που μπορούμε να δούμε εμείς. Πολλοί αθλητές το πηγαίνουν περπατώντας μέχρι την κορυφή. Έχει μια υψομετρική ανάβαση από αυτό το σημείο μέχρι πάνω, αν θυμάμαι καλά, περίπου 400 ή 500 μέτρα. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάνω στην κορυφή του βουνού είναι το checkpoint 48 που το έχουν οι ορειβάτες της Σπάρτης. Και μια και μίλησα λίγο για τα του αγώνα τα οργανωτικά, να πω ότι ο στόλος οχημάτων που συμμετέχει
η τροφοδοσία και όλα αυτά είναι κάτι γιγαντίο για να στηθεί αυτός ο αγώνας τόσο πολλά χιλιόμετρα. Ήμουν στο Σπάρταθλο αρκετά χρόνια εθελοντή, σιγά σιγά με όλο και πιο σοβαρές αρμοδιότητες, μέχρι να καταλάβω πόσο περίπλοκη είναι η προετοιμασία του αγώνα από άποψη logistics που λέμε. Υπάρχουν οι εθελοντές των σταθμών με έναν επικεφαλή σε κάθε checkpoint. Αυτοί αναφέρονται σε έναν επόπτη που ελέγχει τι γίνεται μεταξύ των σταθμών. Ο επόπτης αναφέρεται στον έφορο του τομέα. Ο έφορος στον αλυτάρχη που ελέγχει όλο τον αγώνα. Υπάρχει ενδοεπικοινωνία, στείνονται κεραίες, μιλάνε σε ειδικά κανάλια από τους ασύρματους. Πράγματα που δεν τα βλέπει ο αθλητής και η συνοδοί. Αλλά υπάρχει στημένο πίσω από τον αγώνα ένα, ας το πούμε, παρασκήνιο πολύ καλά οργανωμένο. Αυτός είναι ο Μάρκο Φαρινάτσο από τη Βραζιλία, ο οποίος έχει, βλέπετε, στη φανέλα του την Ακρόπολη και το Σπάρταθλον. Ναι, είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό αυτό του Σπαρτάθλου, ότι οι αθλητές, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες ομάδες, αγγλική ομάδα, αμερικάνικη, οι αθλητές κάνουν μια ομάδα άτυπη, φτιάχνουν τα μπλουζάκια τους πολύ συχνά ή σε ατομικό επίπεδο κάποιες φορές. Ο Φλόριαν Ρόις ξεκινάει το βουνό. Και ο καθένας διαλέγει ό,τι έχει στο μυαλό του πιο ελληνικό. Πολλοί έχουν τον Παρθενώνα, άλλοι τον Λεωνίδα. Ναι. Ειδικά μετά την ταινία του 300 που έγινε πολύ γνωστός ο Λεωνίδας στο εξωτερικό, λίγο μπερδέψαν την ιστορία του αγώνα, επειδή δραματίζουν και στο Λεωνίδα. Δεν γνωρίζουν ότι κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς ότι στην ουσία ακολουθούν τα χνάρια ενός Αθηναίου ημεροδρόμου και όχι ενός Σπαρτιάτη. Αλλά ο Λεωνίδας συμβολίζει το βασιλιά της Σπάρτη, στον οποίο θα αναφερθεί ο αγγελιοφόρος να δώσει το μήνυμά του. Δεν υπάρχει άγαλμα άλλο βασιλιά στη Σπάρτη. Και είναι και το σήμα κατά τεθέν της Σπάρτης. Φεύγουν από την Ακρόπολη, όπου είναι το σήμα κατά τεθέν της Αθήνας, και φτάνουν στο σήμα κατά τεθέν της Σπάρτης. Νιώθουν ότι φτάσαν στη Σπάρτη, στο άγαλμα του Λεωνίδα. Και εδώ ο Κιμ Χάνσεν, ο Δανός, ξεκινάει το βουνό. Μια συμμετοχή από τη Φιλανδία τώρα. Ναι. Και η Φιλανδία είχε αρκετούς αθλητές στον αγώνα. Αυτός ήταν ο Γιάννε Κλαζίλα. Ακριβώς, ο οποίος θα σπάσει, θα το δούμε παρακάτω, το ρεκόρ της Φιλανδίας του Γιάννε Κανκασρίγια, το οποίο κράταγε από το 2004. Θα κάνει νέο ρεκόρ για τη Φιλανδία. Εδώ η Κάτα Λινάγκη, σε πολύ ψηλή θέση. 11.55 και τώρα πέρασε και το 2.50, 11.56. Όταν το σώμα υποφέρει, η ψυχή ανθίζει. Έχει δηλώσει ότι είναι το μότο της η Καταλινάγκη. Ναι, είναι εντυπωσιακή η πορεία της Νάγκης στις υπεραποστάσεις τον τελευταίο ειδικά χρόνο. Και είναι και αυτό σημαντικό ότι αυτοί οι αθλητές, πάνω στα ντουζένια τους που λέμε, επιλέξαν να έρθουν να δοκιμαστούν στο Σπάρταθλο. Παλιά οι αθλητές αυτοί των κορυφαίων επιδόσεων συνήθως επιλέγανε το Σπάρταθλο μετά την κορυφαία τους εποχή, όχι πάντα, αλλά πλέον όταν θέλανε να νιώσουν πιο μεγάλη χαρά στο τρέξιμο από το να τρέχουν γύρω-γύρω σε μια κυκλική διαδρομή. Φέτος είχαμε το φαινόμενο ότι οι αθλητές που είναι πολύ ψηλά αγωνιστικά, τη χρονιά αυτή που είναι στην κορυφαία τους επίδοση, έρχονται να τρέξουν στο Σπάρταθλο. Η Νάγκη πρέπει να το έχει και λίγο αποθυμένο να κερδίσει τη Λιούμπιτς. Έχουν τον ίδιο προπονητή από όσο ξέρω. Είναι συμπατριώτησες, Ουγγαρέζες και οι δύο, αν και η Νάγκη, όπως είπα, είναι πολιτογραφημένη Αμερικανίδα. Έτρεχε πάντως στην Ουγγαρία πριν πάει στη Φλόριντα. Εκεί ήταν που ουσιαστικά άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό. Είδαμε πριν τον Ιαν Ούζικ, τον Σλοβάκο, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ιρλανδία. Ο Μπονφίλιο. Ο Ούζικ που ανέφερα πριν, ο Σλοβάκος, πρώτη του συμμετοχή στο Σπάρταθλο. Έχει μια καλή επίδοση στις 24 ώρες, 236 χιλιόμετρα το 2014 και τρέχει υπερμαραθώνιες μόλις 2 χρόνια. Και αυτό είναι άλλο ένα όμορφο σημείο του Σπαρτάθλου. Θα δεις αθλητές οι οποίοι είναι... Υπάρχει αθλητής που έχει τρέξει 100 χιλιόμετρα, που είναι τώρα για το Σπάρταθλο, και έχει μπει στο Σπάρταθλο φέτος.
Και υπάρχουν αθλητές όπως είναι ο Χιούμπερτ Κάρλ που έχει κάνει 19 τερματισμούς και υπάρχουν αθλητές που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Δηλαδή υπάρχει μία μίξη και αυτό προσπαθεί και ο σύνδεσμος Σπάρταθλων να μην γίνει ένας ελιτίστικος αγώνας, να δίνει την ευκαιρία σε όλους. Φτάνει να έχουν μια σημαντική ικανότητα να τερματίσουν τον αγώνα, μια σημαντική πιθανότητα, συγγνώμη, χωρίς να καταστρέψουν το σώμα τους. Ναι, γιατί αν γίνει ένας αγώνας μόνο για αθλητές ελίτ, θα είναι και πολύ πιο περιορισμένος σε συμμετοχές και. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος του Σπαρτάθλου. Θέλει να έχει καλούς αθλητές, θέλει να έχει τους βετεράνους που έχουν τιμήσει τον αγώνα, θέλει να έχει νέους αθλητές που τον δοκιμάζουν για πρώτη φορά. Υπάρχει μια πολύ ωραία μίξη φέτος από όλα αυτά που λέμε. Είναι δύσκολο να κρατήσεις ισορροπίες κάποιες φορές. Κάποια έθνη σου λένε γιατί εμείς είμαστε πιο λίγοι από τους Ιαπωνέζους, γιατί δεν μας δίνετε πιο πολύ. Όλοι θέλουν να είναι ευχαριστημένοι, όλοι έχουν το παράπονό τους. Είναι πάντα δύσκολο να τους ευχαριστήσεις όλους. Ο Ρατζικόφσκι εδώ και πάλι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αντρέι Ρατζικόφσκι, λοιπόν, 34 ετών, τερμάτισε πέρσι πρώτη φορά το Σπάρταθλο σε 25-49, βγήκε τρίτος. Στη χώρα του έκανε, βγήκε πρώτος σε έναν αγώνα 12ωρο το 14 με 145,5 χιλιόμετρα και σε ένα 24ωρο το 2013, δύο χρόνια πριν, σημείωσε μια μεγάλη επίδοση 251 χιλιόμετρα. Ήταν ακόμα 8ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 24 ωρών. 10ο στο παγκόσμιο κύπελο πριν από 3 χρόνια. Γενικά είναι ένας γνωστός αθλητής σε διεθνές επίπεδο. Και αυτός κάνει λίγα χρόνια υπερμαραθωνίους, ο Ρατζικόφσκι. Ανήκει σε μια ομάδα που ονομάζεται Olymp Blonie. Έχει και αυτή λοιπόν κάτι ελληνικό. Η Καταλινάγκη εδώ. Δυνατή σε ρυθμό ακόμα. Με τη φανέλα της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς. Βεβαίως, αφού ανήκει και στην εθνική της ομάδας στις 24 ώρες. Έλεγα πριν για την πληθώρα των διαφορετικών τύπων αθλητού που κατεβαίνουν στο Σπάρταθλο, να πω για μια πολύ ωραία εικόνα που είδα φέτος στην περιοχή της Λυρκίας. Είδα τον Μάριο το Φουρνάρη, τον Έλληνα με τους περισσότερους τερματισμούς, 14 τερματισμούς. Ανάμεσα σε ένα παρεάκι από αθλητές που δοκιμάζουν πρώτη φορά την συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα πρόλαβα να δω τον Παναγιώτη τον Μαστροπαίρο και τον Δούκα τον Τζιακίρη. Και έβλεπες, ας πούμε, σαν το δάσκαλο που οδηγεί τους μαθητές του, γιατί με την εμπειρία του ξέρει να τους δώσει το ρυθμό που χρειάζεται για να μην πάνε πολύ γρήγορα, μην πάνε πολύ αργά. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα αυτή. Ο βετεράνος δίπλα στους δύο καινούριους και σε μια παρέα γενικότερα που πηγαίνουν όλοι μαζί στη Λυρκία. Κουντίν που δείχνει λίγο τον προσαγωγό του. Ναι, ο Κουντίν συνεχίζει να έχει πρόβλημα. Ο τραυματισμός δεν τον έχει αφήσει. Τρέχει, τρώει, πίνει, μιλάει ταυτόχρονα. Και η Νάγκη εδώ, πρώτη γυναίκα. Η Νάγκη η οποία κατευθύνεται προς ένα μεγάλο ρεκόρ στις γυναίκες. Με το ρυθμό που έχει. Dan Lawson εδώ, που όταν ντύθηκε, ντύθηκε για τα καλά, βλέπετε, κάνει ψύχρα στο βουνό και έχει φορέσει και κάποιο αντιανεμικό.
Είδαμε πριν από αρκετή ώρα έναν άλλο Έλληνα βετεράνο, στον οποίο θα έπρεπε να αναφερθώ, μια και τους ανέφερα σχεδόν όλους όσους συναντήσαμε μέχρι τώρα, τον Ευάγγελο Απολλώνιο Γκόγκο, 58 ετών, ο οποίος έχει κάνει 11 συνεχόμενους τερματισμούς. Πάρα πολύ δύσκολο κι αυτό. Είναι ο Έλληνας με τους περισσότερους συνεχόμενους τερματισμούς. Τερματίζει κάθε χρόνο από το 2014. Από το 2004. Και εδώ και πάλι η Νάγκη στο φουνό. Τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι πλησιάζουν στη Σπάρτη και ανεβαίνει και η ψυχολογία τους μάλλον. Κουντίν που σίγουρα πρέπει να ήθελε πάρα πολύ να τρέξει σε αυτόν τον αγώνα για να έρθει χωρίς να είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Αυτό είναι και το νόημα. Δεν χρειάζεται να τρέξεις μόνο για να βγεις πρώτος. Αν ήταν έτσι θα πρέπει να κάνω αθλητισμό ελάχιστη. Ο Φλόριαν Ρόις υποθέτω ότι έχει περάσει πρώτος, γιατί βλέπω τα φώτα του περιπολικού από πίσω του. Κάπου λοιπόν μέσα στη νύχτα, μετά το βουνό, πέρασε το Λόσον. Ο Λόσον βλέπαμε στα κοντινά πλάνα ότι είχε πια πολύ βαριά ανάσα. Είχε αρχίσει να κουράζεται. Του έλειπαν και οι εμπειρίες από προηγούμενους αγώνες στην Ελλάδα. Ενώ ο Ρόις έχει πάρει το βάπτισμα του πυρός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ρόις έχει βγει δύο φορές, έχει πάρει δύο φορές τη δεύτερη θέση. Αν και δεν χρωστάει σε κανέναν το Σπάρταθλο κάτι, θα λέγαμε ότι είναι η χρονιά του, το θέλε πολύ, το είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να είναι ο πρώτος αθλητής που θα κερδίσει τον αγώνα 24, θα κερδίσει το πρωτάθλημα 24 ωρών το παγκόσμιο και την ίδια χρονιά θα κερδίσει το Σπάρταθλο. Και το ότι τα βάζει αυτά τα δύο μαζί δείχνει και την αξία που δίνουν οι αθλητές αυτού του επίπεδου στο Σπάρταθλο. Ο Ρόις είχε κερδίσει το 2006 και είχε γίνει μάλιστα ο νεότερος δομέας που είχε κερδίσει το γερμανικό πρωτάθλημα 24 ωρών. Πέρσι πολέμησε πολύ να σπάσει το ρεκόρ του Jens Lucas, το γερμανικό ρεκόρ. Του βγήκε ταυτόχρονα να καταρρύψει και το 24ωρο, πρώτος Γερμανός. Πέτυχε δηλαδή διπλό στόχο. Και απογοητεύτηκε που και πάλι αυτός ο χρόνος ήταν λίγος για να πάρει την πρώτη θέση. Φυσικά ήταν πολύ μακριά από τον Κουντίν που έκανε 22 ώρες και 20 λεπτά. Ήταν ξεκάθαρα νικητής ο Κουντίν πέρσι. Είχε πρώτο πάρει το γερμανικό πρωτάθλημα 24 ωρών σε ηλικία 22 ετών, πάρα πολύ νωρίς. Ναι, είναι νέος αθλητής ο Ρόις. Νέος αθλητής και ανταγωνιστικός αθλητής. Και εδώ ο Κιμ Χάνσεν. Ο Κιμ Χάνσεν ο Δανός. Έχει και κάποιο συνοδό να τον περιμένει εκεί. Και με τα χρόνια νομίζω όλοι οι δήμοι της περιοχής κινητοποιούνται περισσότερο. Είδαμε εδώ το Δήμο Τρίπολης. Ναι. Υπάρχουν σταθμοί ελέγχου οι οποίοι τους φυλάνε θελοντές, οι ίδιοι θελοντές για πολλά χρόνια. Και φυσικά έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί και ειδικοί σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο Σπάρταθλο από την αρχή του, ως εθελοντές. Μιλάμε για 33 χρόνια, δεν είναι λίγο.
όπως είναι η κυρία Κονετά, ας πούμε, μία από τις παλιότερες εθελόντριες, έχει παρακολουθήσει όλα τα σπάρταθλα. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κάποιος εύκολα. Εδώ το χαμόγελο στα χείλη του Γερμανού. Ο Ρόης ξέρει ότι είναι πρώτος, ξέρει ότι είναι δυνατός. Ξέρει τις δυνατότητες που έχει από εδώ και πέρα. Ναι, ήταν ζωγραφισμένη πια διάπλατα η χαρά του. Και ο Κουντίν που φαίνεται σαν να τρέχει με τη σοφία που έχει αποκομίσει από τις προηγούμενες συμμετοχές. Ο Κουντίν που έχει συνηθίσει βέβαια να τρέχει και τα προηγούμενα χρόνια τη νύχτα. Και εδώ ο Ρόης που καλπάζει για τη μεγάλη νίκη πλέον. Και οι ντόπιοι που τον χειροκροτούν σε κάθε ένα από τα τελευταία περάσματα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Νίκο Πεταλά που εφέτος ήταν κοντά μας στο σχόλιο. Ευχαριστούμε και εμείς την Νόβα για την κάλυψη του αγώνα για άλλη μια χρονιά. Και με το πιο συγκινητικό μέρος, τον τερματισμό μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, προσωπικά θα ευχηθούμε ακόμη πιο δυνατό το Σπάρταθλον το 2016. First time you win in Spartathlon after many efforts. How are you feeling? It's unbelievable. I don't know what's happened because it was my dream, and this year it was so big for me because I win the World Championship 24-hour race, and now in additional Spartathlon as well. The race was very very crazy today because it was from the feelings it was like a roller coaster. I had so many problems and then some kilometers where I can run very fast, and it was crazy. Thank you.
Καλημέρα. I looked. He looks in very good condition after 24 hours. Yeah. It wasn't. Well, maybe I made it look. it was very tough. Toughest thing I've ever done. Yeah. At 16k, I didn't think I'd finish. Yeah. 16k left, I was really gone. Yeah. But I managed to get back up and get running again. Yeah. If it wasn't all downhill, I don't think I would have finished. Yeah. First time Spartathlon, not my last. Yeah. Such a wonderful, wonderful race. Yeah. And all the supporters and the support staff, they make it really special. Yeah. And second position. It's more than I could have dreamed of. Yeah? I'm really happy. Oh, it was a very tough race today, very hot. So I could not eat anything in the middle of the day. So I was tired. And when it gets dark, I come up again. Great performance with a new record for women and the fourth position in general ranking. Thank you so much. I'm really happy, and I'm just training this race for a year, and this is my second time, so I'm just really happy to able to do that. Οι καιρικές συνθήκες πραγματικά ήταν πολύ παράξενες αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, εχθές το μεσημέρι και σχεδόν την πιο πολλή μέρα είχε πραγματικά ζέστη και υγρασία στο κομμάτι από τα Μέγαρα μέχρι την Κόρινθο και λίγο μετά. Συνεχεία ο καιρός έφτιαξε και τελικά σήμερα έριξε πάρα πολύ βροχή, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι αυξομοιώσεις φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στους αθλητές. Η αλήθεια είναι πως η χρόνη των τριών πρώτων ανδρών ήτανε καλή, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά ο χρόνος που έκανε η Καταλίνη Νάγκη, η πρώτη γυναίκα και τέταρτη στη γενική βαθμολογία, ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Είναι νέο ρεκόρ για το Σπάρταθλο, περίπου κατά 2 ώρες καλύτερο από το προηγούμενο της Σίλβια Λούμπιξ. Δώσουμε συγχαρητήρια στη διοργάνωση του Σπάρταθλον και σε όλους τους συντελεστές, αλλά κυρία στους αθλητές, γιατί έχουμε και ρεκόρ συμμετοχών φέτος. Είναι σημαντική επιτυχία. Ήταν πετυχημένος ο Σπάρταθλον και πιστεύω μέχρι το τέλος θα είναι μεγάλος πετυχημένος, γιατί η επιτυχία είναι πώς θα τερματίσουν. Αλλά το ότι έχουμε 395 συμμετοχές, 373 ξεκίνησαν, θεωρώ ότι φέτος θα τερματίσουν πάνω από 200 και θα έχει επιτυχία. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που ήρθαν στη Σπάρτη οι αθλητές από όλο τον κόσμο. Για μας είναι τιμή και σαν Σπαρτιάτες τους υποδεχόμαστε. Θα είδατε κι εσείς ότι όλη τη νύχτα περιμέναμε τους παθιαλητές να τους υποδεχτούμε με τη Σπάρτη ανοιχτή πόλη. Ευχαριστούμε τον Νόβα που καλύπτει αυτή την εκδήλωση και θέλουμε πάντα να προβάλλει αυτές τις εκδηλώσεις. This sport is about being social, being friends, and very quickly we realized that making a new friend goes above a lot. So for me it was an honor with the best prize for this race. So, yes. So enjoyed together the race in the last kilometers, and it was wonderful. Yes. So not only a finish, but a new friendship is made. Yeah. So. That's the pleasure of this.
I don't think that the winners are the first, the second, the third, but who finish feels the joy to do this wonderful race. Ότι επαγγελματικά ασχολείσαι με τη σκηνοθεσία. Δεν ξέρω αν το έχεις σκηνοθετήσει αυτό την πρώτη φορά που θα έρθεις να έρθεις πρώτος Έλληνας. Εντάξει, η σκηνοθεσία καλά πήγε μέχρι ένα σημείο. Στο τέλος λίγο ήταν. Όχι, βασικά ήρθα για την εμπειρία και τον τερματισμό, έτσι, για πρώτος Έλληνας. Είχαν και άλλοι πολύ καλοί αθλητές και πιο δυνατοί. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο το άθλημα όμως και θέλει και τύχη, δύναμη, αντοχή, ξέρεις πώς είναι. Εντάξει, τα κατάφερα, ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά βασικά είναι ο τερματισμός. Γιάννη, είναι μεγάλη χαρά, αλλά είναι μεγάλη και συγκίνηση από ό,τι βλέπω για τον τερματισμό. Όπως δήλωσα και πριν από μία εβδομάδα, ότι αυτός ο αγώνας έχει άλλο ορισμό και άλλη διάσταση για τον καθένα μας. Ο αγώνας μου ήταν αφιερωμένος στους δικούς μου ανθρώπους. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτελεί για τον αγώνα, του δίνει υπόσταση, του δίνει κάτι παραπάνω. Ο δρόμος για τον Λεωνίδα, όπως είπα και πέρσι, έχει μεταφορική έννοια για μας να αντέχουμε στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι μπορούν, στα δύσκολα είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Μέσα από εδώ μαθαίνεις και εμπνέεις και τους άλλους.